Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα κάνουμε απόψε ένα ταξίδι, ένα μακρινό ταξίδι στα σύμπαντα. Και λέω σύμπαντα γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι μοναδικό το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Αντίθετα, υπάρχει θεωρία που θέλει να υπάρχουν πολλά περισσότερα σύμπαντα και μιλάμε για πληθυντικό. Εν μέσω Θέρους είχαμε αυτή την πρωτόγνωρη αποστολή στον Άρη ενός ερευνητικού οχήματος, το λεγόμενο Curiosity, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά ως περιέργεια, προκειμένου να κάνει εκεί πέρα έρευνες και τα αποτελέσματα αυτών θα τα στείλει στην ανθρωπότητα, στην Γη, για να μπορέσει να γίνει η σχετική έρευνα των σχετικών αποτελεσμάτων και από εκεί έπειτα να βγάλουν οι επιστήμονες ορισμένα συμπεράσματα. Απόψε λοιπόν έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο απευθείας από την Αμερική κάποιους εξέχοντες καλεσμένους. Θα σας παρουσιάσω αμέσως, αφού πρώτα σας πω ότι λίγο πριν από, περίπου πριν από 3-4 μήνες, το Curiosity που έφτασε στον Άρη κατάφερε να συλλέξει χώμα από το έδαφος του συγκεκριμένου πλανήτη και να πάρει και κάποια κομμάτια από άλλα σημεία που βρίσκονται γύρω από το σημείο προσεδάφησής του. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο επίτευγμα, όχι μόνο για την υπηρεσία την NASA, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και αυτό γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι αποστολές συνοδεύονταν είτε από μερική επιτυχία είτε κάποιες φορές από αποτυχία. Μάλιστα είχαμε δει στο παρελθόν μια ολόκληρη ομάδα η οποία κατάφερε για πρώτη φορά στα χρονικά να προσεδαφίσει σε κινούμενο αστεροειδές σώμα ένα όχημα και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία. Εκείνη λοιπόν την περίοδο είχαμε φιλοξενήσει την εκπομπή τον Δόκτωρα Σταμάτιο Κρυμιζή, ένας επιστήμονας ο οποίος κάνει την Ελλάδα περήφανη σε όλα τα μήκη του κόσμου και μας έχει μιλήσει τότε σχετικά με το θέμα αυτό. Απόψε λοιπόν έχω την τιμή να φιλοξενώ κοντά μας τον Δόκτωρα Σταμάτιο Κρυμιζή, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δίπλα ακριβώς η εξέχουσα διακεκριμένη καθηγήτρια αστροφυσικής, η κυρία Παναγιώτα Πρέκα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας πέρα. Επίσης, ο κύριος Γιώργος Ροδάκης, καθηγητής εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοριακής και εξελικτικής. Μοριακής και εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και μάλιστα έχουμε και ένα θέμα το οποίο μας βάζει λίγο να σκεφτούμε εάν τελικά μπορεί να βρεθεί ένα περίεργο DNA στον Άρη. Θα συζητήσουμε όλα αυτά. Καθώς επίσης και ο διευθυντής του πλανηταρίου, του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, ο κύριος Διονύσης Σιμόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και ελπίζω κύριε Κρυμιζή να μας μεταφέρετε βεβαίως τα τελευταία αποτελέσματα των ερευνών σε ό,τι αφορά το Curiosity, το ερευνητικό σκάφος στον Άρη, αλλά και το Voyager, ένα διαστημικό σκάφος που εκτοξεύθηκε πριν από περίπου 30 χρόνια. 35 χρόνια και βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Ναι, βέβαια, και έχουμε ορισμένες περίεργες παρατηρήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω για όλους εσάς ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην εκπομπή είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, είτε μέσω email για να προτείνετε θέματα, να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις ή για κάποια ερωτήματα. Πάμε αμέσως όμως να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτήν την έρευνα στον Άρη, στον κόκκινο πλανήτη, εκεί όπου προσεδαφίστηκε το ερευνητικό σκάφος Curiosity. Αναμφισβήτητα, ο πλανήτης Άρης είναι ένας από τους πιο μυστηριώδεις πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα. Παρόλο που το πλήθος των ιστοριών και των μύθων που το συνοδεύουν είναι πολύ μεγάλο, τα επιστημονικά δεδομένα και οι πληροφορίες που έχουμε για αυτόν είναι ελάχιστες. Όλοι έχουμε δει το πασίγνωστο πρόσωπο του Άρη, ενώ οι θεωρίες περί υπάρξεως νοήμωνος ζωής, τουλάχιστον στο παρελθόν, συνεχώς απασχολούν τους φίλους του χώρου. Όπως και να έχει, έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, τα οποία είναι ικανά να διαψεύσουν ή να επιβεβαιώσουν σε πολλές περιπτώσεις τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο Άρης είναι ο τέταρτος κατά σειρά πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και έχει τις περισσότερες ομοιότητες με τη Γη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Διαθέτει ηφαίστεια, κοιλάδες και ερήμους. Το όνομά του το πήρε από τον Ολύμπιο Θεό του Πολέμου της ελληνικής μυθολογίας, ενώ οι ονομασίες των δορυφόρων του, Δήμος και Φόβος, ανήκουν στους γιους του Έλληνα Θεού. Η ατμόσφαιρά του αποτελείται κατά 95,32% από διοξίδιο του άνθρακα, ενώ στους πόλους του έχουν ανιχνευτεί πάγοι. Η βαρύτητά του υπολογίζεται στα 2 πέμπτα του δικού μας πλανήτη. Η πίεση στην επιφάνειά του είναι πολύ αραιή, πρακτικά ίση με την ατμοσφαιρική πίεση στα 35 χιλιόμετρα υψόμετρο από την επιφάνεια της Γης. Λόγω ακριβώς της αραιής ατμόσφαιρας, η ταχύτητα του ήχου είναι μικρή. Έτσι, ο Άρης, εκτός από άνυδρος και έρημος, είναι και σιωπηλός πλανήτης.
Σήμερα η γεωλογική ενεργότητα του Άρη ανήκει στο παρελθόν. Ο πλανήτης μπορεί να θεωρηθεί γεωλογικά νεκρός, αν και η ύπαρξη μεθανίου σε ίχνη σε ορισμένες περιοχές υποστηρίζεται ότι προκαλείται από περιορισμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα, όπως και η πιθανολογούμενη έκκληση υγρού νερού σε ίχνη. Άφθονες είναι οι ενδείξεις για την ύπαρξη ροής νερού κατά το παρελθόν, κυρίως από την ύπαρξη φαραγγιών και φυσικά σχηματισμένων στραγγιστικών καναλιών. Ο Άρης είναι μέχρι σήμερα ο πλανήτης στον οποίο έχουν σταλεί οι περισσότερες διαστημοσυσκευές και γι' αυτό και γνωρίζουμε τα περισσότερα από κάθε άλλον στο ηλιακό σύστημα. Αιτία γι' αυτό είναι η σχετική εγκύτητά του στο δικό μας πλανήτη, οι υποθέσεις για ύπαρξη ζωής στην επιφάνειά του, καθώς και η σχετική ευκολία με την οποία θα μπορούσε να εγκατασταθεί μια ανθρώπινη αποικία στην επιφάνειά του. Ταυτόχρονα, ο Άρης είναι και ο πλανήτης που έχει εξαφανίσει τις περισσότερες διαστημοσυσκευές που στάλθηκαν προς αυτόν. Σχεδόν μία στις τρεις αποστολές κατέληξαν σε αποτυχία. Κάτι που κάνει κάθε αποστολή στον Άρη, τουλάχιστον μέχρι την αύξησή της, πηγή αγωνίας για τους επιστήμονες που αστειευόμενοι μιλούν για την κατάρα του Άρη. Η πρώτη σημαντική εξερεύνηση έγινε από τα δύο σκάφη Viking της NASA, που προσεδαφίστηκαν στην επιφάνειά του τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1976. Έστειλαν τις πρώτες φωτογραφίες από την επιφάνεια, μελέτησαν το κλίμα και εκτέλεσαν μια σειρά πειραμάτων για την ύπαρξη ή μη ζωής στον πλανήτη με αμφιλεγόμενα αλλά πιθανότατα αρνητικά αποτελέσματα. Ακολούθησαν και άλλες προσπάθειες και αποστολές, με τελευταία στις 5 Αυγούστου του 2012. Η NASA με το ρομπότ Curiosity, γνωστό επίσης και ως Mars Science Laboratory, προσεδαφίστηκε με επιτυχία στην επιφάνεια του Άρη. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια της NASA προβλέπουν μια επανδρωμένη αποστολή στον Άρη, αλλά η εκτόξευσή της αποκλείεται να πραγματοποιηθεί πριν από το 2025 τουλάχιστον. Ένας πλανήτης λοιπόν ο οποίος κρύβει πάρα πολλά μυστικά και ελπίζουμε σύντομα τουλάχιστον με την αποστολή αυτή που έγινε να καταφέρουμε να ξεκλειδώσουμε μερικά από αυτά. Θέλω όμως να ρωτήσω κύριε Κρυμνιζή εσάς, σε ποια κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται η έρευνα που αφορά στον Άρη και ποια είναι τα αποτελέσματα τουλάχιστον που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι επιστήμονες από το ερευνητικό σκάφος. Τα αποτελέσματα βέβαια βασίζονται στο Curiosity και κατά φανώς λειτουργεί ακριβώς όπως έχει σε διαστήμη μέχρι τώρα, με αξιόλογα αποτελέσματα ακόμη και τώρα. Και ένα από τα τελευταία μάλιστα συζητήθηκε για πρώτη φορά χτες σε μια συνέντευξη τύπου στην NASA και είχε σχέση με το μεθάνιο. Όπως είχε πει και το κομμάτι σας για το μεθάνιο, ότι είχε πιθανώς παρατηρηθεί από διαστημόπλια τα οποία είναι σε τροχιά γύρω από τον Άρη, αλλά οι ποσότητες και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων ήταν αμφιλεγόμενη. Δηλαδή τι, ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει μεθάνιο για παράδειγμα. Είχαν πει ότι τελικώς ότι υπάρχει αλλά σε ελάχιστες ποσότητες. Και βέβαια αυτό έδωσε λαβήν στη συζήτηση εάν πράγματι υπάρχει κάποια βιολογική δραστηριότητα. Ενώ πάρα πολλοί επιστήμονες είχαν ήδη πει ότι το μεθάνιο μπορεί να προέρθει από πολλές φυσικές πηγές. Μεταξύ των οποίων και την αντίδραση του ηλιακού περίοδους φωτός με την επιφάνεια και πολλά άλλα και από το υπέδαφος. Άρα να μην προέρχεται από κάποια βιολογική δραστηριότητα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στη χθεσινή ανακοίνωση ήταν ότι βρήκαν ελάχιστο ή μάλλον έχουν πει ότι είναι κάτω από ένα ορισμένο σημείο το οποίο πιθανό να είναι και μηδέν. Μηδέν. Που σημαίνει ότι το μεθάνιο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σε αυτή την περιοχή, στην επιφάνεια. Βέβαια μπορεί να υπάρχει κάπου αλλού. Αλλά δεν το αποκλείουν στο συγκεκριμένο πλανήτη, απλά λένε για εκείνο το σημείο. Για εκείνο το σημείο, τώρα. Το κρατήρα, εκεί καταφανώς είναι ελάχιστο ή δεν υπάρχει καθόλου. Ναι. Αυτή η μέτρηση θα επιβεβαιωθεί και θα ελαχιστοποιηθεί, ας πούμε, αν πράγματι δεν υπάρχει στο μέλλον.
Αλλά αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση, διότι έρχεται σε αντίφαση με αυτά που πίστευαν πολλοί μέχρι τώρα, ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα ορισμένο ποσοστό μεθάνιο στην επιφάνεια του, στην ατμόσφαιρα του Άρη. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό την αποστολή του Άρη στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αν σκεφτούμε ότι έχουν προηγηθεί πάρα πολλές άλλες αποστολές, είτε στον Άρη είτε και σε άλλους πλανήτες. Μη επανδρομένες πάντα. Ναι, βέβαια. Είναι μια εύλογη ερώτηση, διότι υπάρχουν, και όπως είπε το κομμάτι που δείξατε, πολλές αποστολές από το Viking το 1976 και μέχρι το Curiosity τώρα. Και είναι γνωστό ότι υπήρχε νερό στον Άρη από τους παγετώνες στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο, που είναι και παγετώνες και νερού και διοξιδίου του άνθρακος. Ναι. Και βέβαια σιγά σιγά ανακαλύφθηκαν ορισμένα ορυκτά στην επιφάνεια από από απόσταση και από τροχιά, αλλά και μετά από τους δύο rovers που είχαν προσεδαφιστεί, που υποδείκνυαν ότι υπήρχε ροή νερού στην επιφάνεια πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Νερό ήσουν ζωή. Νερό. Οποιαδήποτε μορφή. Οποιαδήποτε μορφή σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα από τα συστατικά τα οποία δημιουργεί τη βιολογική δραστηριότητα όπως τη γνωρίζουμε στη Γη υπήρχε. Και υπήρχε βέβαια και ενέργεια και υποτίθεται ότι υπήρχαν και ορισμένες οργανικές ουσίες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Αυτό που δεν υπήρχε είναι πρώτα η εξερεύνηση του υπεδάφους, ναι, και η λεπτομερής ανάλυση που να μπορεί να κάνει πολύ πολύ συγκεκριμένες αναλύσεις των διαφόρων και των ορυκτών αλλά και των ατομικών στοιχείων στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρα. Και αυτό το έφερε το, ναι, Mars, το Curiosity, το Mars Science Laboratory, διότι είναι βασικά ένα γήινο εργαστήριο που έχει μεταφερθεί στον Άρη. Χωρίς βεβαίως να υπάρχουν άτομα τα οποία τους συνοδεύουν. Είναι μη επανδρομένα. Θα κάνω ένα άλμα και θα πάω λίγο στον κύριο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, εσείς από την εμπειρία που έχετε στο κομμάτι, όχι απαραίτητα των διαστημικών ερευνών, αλλά θα το προσεγγίσω από την κοινωνική σκοπιά, από την ανθρώπινη σκοπιά. Ποιος εκτιμάτε ότι είναι ο μεγαλύτερος σκοπός της ανθρωπότητας, ο οποίος αναζητά τι έξω από τη Γη? Ο Αριστοτέλης το είπε καλύτερα από μένα πριν από 2.300 χρόνια. Ο άνθρωπος του ιδέα ωραίγεται φύση. Είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μάθει. Ο Άρης είναι ένα από αυτά τα αντικείμενα που, αν θέλετε, τα έχει παρατηρήσει ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τους έχει δώσει ονόματα, ονόματα θεών. Έχει παρατηρήσει τις διάφορες... Ορίστε. Όχι αποκλειστικά, δεν είναι νομίζω μόνο ονόματα θεών. Όλοι οι πλανήτες είναι ονόματα θεών. Μάλιστα. Τους έδωσε λοιπόν ονόματα, κατ' εικόνα και ομοίωση των θεών τους. Πίστευε τις δοξασίες που πίστευε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ελπίζουμε ότι αυτές οι δοξασίες έχουν πάψει πλέον να μας ταλανίζουν. Αν και μερικές φορές στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης τις βλέπουμε ακόμη. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι η τάση του ανθρώπου να θέλει να μάθει του τι γίνεται εκεί έξω, από πού προήλθαμε, πού πηγαίνουμε. Mm-hmm. Στην ουσία είναι ερωτήματα που κάναμε όταν είμαστε πιτσιρίκια, όταν είμαστε παιδιά. Και στο διάβα της δραστηριότητάς μας, καθώς μεγαλώναμε, ξεχάσαμε αυτές τις βασικές ερωτήσεις. Και τώρα ξαναγυρίζουμε σε αυτές για να ανακαλύψουμε τι είναι, τι βρίσκεται εκεί έξω. Τώρα όσον αφορά για τα πολλά σύμπαντα που είπατε στην αρχή, ακόμη και αν υπάρχουν, ακόμη και αν υπάρχουν, θεωρία, ακόμη, ναι, ναι, ακόμη και αν θεωρητικά, σε εισαγωγικά, αποδειχτεί ότι υπάρχουν, εν τούτης δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με αυτά τα άλλα σύμπαντα, γιατί από τη στιγμή που θα μπορούμε να επικοινωνούμε, πάνω να πει ότι συμπεριλαμβάνεται και αυτό το σύμπαν στο δικό μας. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι ωραίες είναι οι θεωρίες, αλλά πρέπει
επίσης να αποδεικνύονται. Αυτό είναι άλλωστε και το μότο της επιστήμης. Η επιστήμη απαιτεί απόδειξη. Η πίστη δεν χρειάζεται απόδειξη. Οτιδήποτε θέλει να πιστεύει κανείς, είναι ελεύθερος να πιστεύει. Πάντως το καλοκαίρι αυτό το οποίο μας πέρασε είχαμε μια σειρά από τέτοιου είδους επιστημονικές ανακοινώσεις, οι οποίες αφορούσαν κάποιες το λεγόμενο σωματίδιο του Θεού, ή να το πούμε καλύτερα το σωματίδιο Higgs, το μποζόνιο Higgs, και από την άλλη πλευρά είχαμε και αυτή την εξαιρετική ανακοίνωση που αφορούσε στην προσεδάφιση του οχήματος στον Άρη. Θέλω να πιαστώ από κάτι που είπατε, κύριε Σημόπουλε, και να έρθω στον κύριο Ροδάκη. Κύριε Ροδάκη, από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει το άκρος επιστημονικό κομμάτι, το οποίο θέλει στοιχεία, από την άλλη είναι η ανθρώπινη φύση του να αναζητά. Τι γίνεται όμως όταν μιλάμε πλέον για την εξέλιξη είτε του είδος, είτε αν θέλετε της οποιαδήποτε έμβιας μορφής ζωής? Γιατί συγκεκριμένα, δεν κάνω λάθος, μεταξύ άλλων ψάχνουν και για αυτό στον Άρη. Δεν νομίζω να αλλάζει τίποτα. Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Δηλαδή ό,τι ισχύει για οτιδήποτε στο σύμπαν ισχύει και για οτιδήποτε που το ονομάζουμε ζωντανό. Τα ζωντανά συστήματα πέραν του προβλήματος που είναι πολλές φορές δύσκολο να τα διακρίνουμε από τα μη ζωντανά, δηλαδή μπαίνει θέμα ορισμού, είναι και αυτά μια συνέχεια της εξέλιξης του ίδιου του σύμπαντος. Δεν είναι κάτι ξένο, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι έξω από αυτό, λέτε. Ακριβώς. Είναι και αυτό, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σημόπουλος για τα διαφορετικά σύμπαντα, ότι αν συζητάμε για το δικό μας το σύμπαν, το οποίο έχει μια, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη αρχή από τη μεγάλη έκρηξη, τότε που έχουμε δικαίωμα να ορίσουμε. Εικάζουμε ότι είναι η μεγάλη έκρηξη, έτσι. Αυτό παραμένει υπόθεση, αλλά είναι μέχρι στιγμής η καλύτερα τεκμηριωμένη υπόθεση. Η μόνη, θα έλεγα, παρατήρηση που θα είχα να κάνω για να σκοπό να συμπληρώσω κάτι, είναι ότι συμφωνώ ότι όλες οι υποθέσεις καλώς υπάρχουν. Το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε απόδειξη για κάθε μία υπόθεση. Το ζητούμενο είναι να δούμε εάν μπορούμε να τις διαψεύσουμε. Εάν δεν μπορούμε να τις διαψεύσουμε, διατηρούν αυτές οι υποθέσεις μία ενδυνάμει εγκυρότητα. Μάλιστα. Η εγκυρότητά τους μπορεί να καταπέσει, να αλλάξει με νεότερα στοιχεία. Απλά και μόνο σας θυμίζω ότι κάποτε η Γη ήταν επίπεδη. Από όσο θυμάμαι. Για ορισμένους και άλλοι καίγονταν μετά στην πυρά. Λοιπόν, επομένως, τα πράγματα αυτά, γενικότερα η γνώση προχωρεί με τη διάψευση και όχι με την απόδειξη. Θέτουμε δηλαδή ένα προβληματισμό και επιχειρούμε να τον αποδείξουμε. Και καλώς να υπάρχει, και μέσα σε αυτό τον προβληματισμό, καλώς να υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι διάφορες υποθέσεις που πραγματεύεται η επιστήμη δεν είναι το αποτέλεσμα από μια μηχανή τύπου κομπιούτερ, τύπου υπολογιστή, είναι βγαλμένη μέσα από τον άνθρωπο. Υπάρχει μια δόση πολλές φορές από αυτό που λέμε έμπνευση, προσωπική αντίληψη. Ωραία, παραμένει ωστόσο υπόθεση. Και βέβαια, για να επανέλθουμε στο θέμα του Άρη, κάτι που προφανώς και θα το ξέρει ο κύριος Κρημιζής, όπως λέμε, από τα μέσα, από τα μέσα, μιας και έχει εσωτερική ενημέρωση. Ακριβώς, λόγω NASA, είναι ότι κάτι που ξεχωρίζει την αποστολή του Curiosity είναι το σημείο που προσεδαφίστηκε. Γιατί αυτό? Ακριβώς, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω έχει περάσει στα ψηλά γράμματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Για ρίξτε σπόρο να δούμε τι θα βγει από αυτά που θα μας πει ο κ. Κρημίζης. Εάν τυχόν διάλεγαν ένα επίπεδο μέρος κάπου που να μην κινδυνεύει κιόλας και να του πάρει, και αν και το έχουν φτιάξει αρκετά καλά, δεν θα είχε τη δυνατότητα να βρει πολύ παλιά πετρώματα κλπ. Άρα λέτε δηλαδή ότι ο κρατήρας εκείνο το σημείο στο οποίο προσεδαφίστηκε αποτελεί τον πλέον κατάλληλο μέρος για να μπορέσει να πάρει από πιο ακριβώς, βαθιά πετρώματα. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να σκάψει βαθιά. Του χρόνου θα στείλουν άλλο.
που επίσης μπορεί ο κ. Κερμιζής να μας πει περισσότερα, γιατί για το 2013 προγραμματίζεται, για να μπορεί να σκάψει και ένα και δύο μέτρα. Αυτό το οποίο παίρνει σκούπς, παίρνει κούφτες, φαρασιές, επιφανειακά, καλύτερο είναι να τις πάρει από ένα επικλινές έδαφος και στην προκειμένη περίπτωση όχι από το επίπεδο που θα είναι απλώς η ανακατεμένη σκόνη που με τον αέρα απλά ανακατεύεται, αλλά από το επικλινές πιο βαθιά. Όχι, δεν μπορεί να κάτσει αυτή η σκόνη, άρα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρει ένα κομματάκι που να είναι παλαιότερο. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι και αυτοί που έχουν προγραμματίσει την αποστολή ξέρουν ότι δεν μπορούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν στον Άρη και με στοιχεία πριν το κυριώστη να συζητάμε για παρουσία ζωντανών οργανισμών, έστω βακτηριακής μορφής ή κάτι άλλο. Άρα θα πρέπει να το ψάξουμε στο παρελθόν. Να πάω λίγο στην κυρία Πρέκα. Κυρία Πρέκα, εσύ ειδικεύεστε στον ήλιο σε ό,τι αφορά το ηλιακό μας σύστημα και τους πλανήτες που βρίσκονται γύρω ακριβώς από τον ήλιο. Ο Άρης συγκαταλέγεται σε αυτούς? Φυσικά είναι ένας από τους πλανήτες. Είναι λοιπόν μέσα στους πλανήτες αυτούς στους οποίους εσείς ασχολείστε. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, η έρευνα αυτή, μιας και ο κύριος Ζωδάκης το είπε, ποιο σκοπό έχει, τι θέλει ακριβώς να αποδείξει? Επιτρέψτε μου πριν απαντήσω την απάντησή σας αυτή, δύο πράγματα. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, στο βίντεο χαρακτηρίσατε άνυδρο τον πλανήτη. Λοιπόν, είναι γεμάτος ένυδρα οξύδια του σιδήρου. Ένα. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο λοιπόν. Ναι, υπάρχει νερό. Απλώς δεν υπάρχει γάργαρο νερό όπως είναι τώρα εδώ στο ποτηράκι. Ροή. Ναι, υπάρχουν τόνοι νερό παγωμένοι στο κάτω από την επιφάνεια και στους πόλους αλλά και σε άλλα σημεία. Και έρχομαι στο δεύτερο που θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω τον. Η περιοχή επελέγει ακριβώς για λόγους και βιολογίας και γεωλογίας και χημίας και όλα αυτά. Η περιοχή αυτή η ευρύτερη είναι επί του Ισημερινού, λέγεται Elysium Planitia και εκεί πέρα είναι η περιοχή της Αιωλίας, όπου εκεί είναι ο συγκεκριμένος κρατήρας. Η περιοχή αυτή είχαν από το 2005 ανακοίνωση ότι ήταν. Η εικόνα δηλαδή που είχαν από πάνω ήταν ότι έχουμε μία παγωμένη θάλασσα σκεπασμένη από ηφαιστειακή τέφρα. Υπέθεταν μάλιστα, έτσι όπως τους έδινε η ένδειξη, για υγρό νερό βάθους 45 μέτρων πριν 5 εκατομμύρια χρόνια. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο το ότι επελέγει η συγκεκριμένη περιοχή ακριβώς για τους λόγους αυτούς που συζητάμε. Τώρα με ρωτήσατε τι. Σας ρώτησα ακριβώς για τους στόχους, γιατί έχουν γίνει και άλλες αποστολές και στη Σελήνη και ακριβώς. Ο στόχος για τον Άρη έχει ξεκινήσει από παλιά. Ήδη αναφέρεται τα Viking 1 και 2. Η επόμενη φάση έχει ξεκινήσει κάπου το 97 με το Mars Global Surveyor και το Pathfinder, όπου το Pathfinder είχε και το Sojourner, το οποίο ήταν, ας θέλετε, το ρομποτάκι το μικρό, που ουσιαστικά είναι ο πρόδρομος που έχουμε σήμερα το Curiosity. Δηλαδή ξεκινήσανε λίγο, πήγαν στα δύο rovers, το Spirit και το Opportunity, και τώρα φτάσαμε σε αυτό. Η εξερεύνηση λοιπόν αυτή γίνεται βήμα-βήμα σε όλα αυτά τα χρόνια και με orbiters, τροχιακά οχήματα, και με landers, προς εδαφιστές. Ψάχνουμε πολύ καλά για το θέμα του νερού, το οποίο καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Το θέμα του άνθρακα, που καταλαβαίνετε επίσης πόσο σημαντικό είναι. Πείτε μας και εμάς, γιατί πρέπει να καταλάβει κοιτάξτε, και ο κόσμος που παρακολουθεί. Η ζωή, έτσι όπως εμείς την καταλαβαίνουμε και την εννοούμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο τρόπο ζωής που εμείς δεν το ξέρουμε, στηρίζεται στον άνθρακα και το νερό. Το νερό το θέλουμε ως διαλυτικό, αν θέλετε, των τροφών κλπ. Και ο άνθρακας είναι ο μάγος της συνθετότητας. Όλη η οργανική χημεία είναι άνθρακας. Λοιπόν, όταν βρίσκουν μεθάνιο, όπως ανέφερε πολύ ο κύριος Κερμιτζής, έτσι, το μεθάνιο μπορεί να είναι από υδροθερμική, από γεωλογική ενέργεια και από βιολογική ενέργεια. Άρα, αν το μεθάνιο τους δώσει και δευτέριο κλπ., κάτι θα σημαίνει για αυτούς. Ή μπορεί να έχει έρθει και απ' έξω. Δεν ξέρω τι. Ανεφέρθηκε αυτό. Άρα λοιπόν, όλα
αυτό είναι ένα ψάξιμο το οποίο έχει ξεκινήσει και συνεχίζει. Είναι μια αλυσίδα διαστημικών αποστολών, ναι, που ψάχνουμε έδαφος, γεωλογικά, με όλα αυτά τα στοιχεία, χημεία, βιολογία, ατμόσφαιρα, περιβάλλον, επίδραση από πάνω, γιατί έχει μια ρέη ατμόσφαιρα, 6, μιλιμπάρ πίεση, ρέη, αλλά υπάρχει. Με όλα αυτά, στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει το θέμα αποστολή ανθρώπινη στον Άρη. Στο πολύ πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει γεωπλασία, δηλαδή να μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να τον κάνουμε πιο γήινο. Αυτά είναι στα πολύ πίσω μέρος του μυαλού. Και επομένως το curiosity είναι στην αλυσίδα αυτή. Είναι η εξέλιξη που έχει ξεκινήσει από το 1997 με διάφορες αποστολές, που η μία δεν μπορεί να τα κάνει όλα μία αποστολή. Προφανώς. Πηγαίνουμε βήμα και όλο προς το καλύτερο και όλο βρίσκουμε και πλησιάζουμε και αναλύουμε και γίνεται αυτό το πράγμα που συζητάμε. Βάλτε εδώ πέρα ένα ακόμα μικρό. Ναι. Πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις, γιατί μας περιμένει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία αφορά βεβαίως και σε ένα βακτήριο, το οποίο φέρεται με αφορμή βεβαίως μια έρευνα που έγινε πέρσι, να αποτελεί μια καινούρια μορφή ζωής. Να δούμε, επιβεβαιώνεται ή τα ερωτηματικά για την ύπαρξη αυτού του βακτηρίου τελικά είναι πολλά περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ κοντά με εξαιρετικούς καλεσμένους απόψε και συζητάμε για την προσεδάφιση του οχήματος Curiosity στον Άρη. Η ανθρωπότητα ψάχνει να βρει λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, ώστε να ωφεληθούμε σήμερα εδώ, είτε με την τεχνολογική ανάπτυξη την οποία θα αποκομίσουμε από αυτό το πράγμα, είτε αν θέλετε να δούμε εάν κάποια στιγμή η ανθρωπότητα θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί είτε για φυσικούς πόρους είτε για μια μετοίκηση έναν άλλο πλανήτη πέραν της Γης. Και έρχομαι λοιπόν σε σας και γκρεμιζή, μιας και αναφέρθηκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία προηγουμένως. Είπε ο κύριος Ροδάκης, αν δεν κάνω λάθος, ή ο κύριος Σιμόπουλος, εν πάση περιπτώσει, ότι ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν κάποια πράγματα και να τα αποδείξουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο συγκεκριμένος πλανήτης, ο Άρης, φαίνεται λοιπόν να είναι ένας πλανήτης ο οποίος έχει εκεί αντιστατικά, είτε τον άνθρακα είτε το νερό, που θα μπορέσουν να δώσουν μια διέξοδο στο ερώτημα εάν μπορούμε κάποια στιγμή να βρούμε μια μορφή ζωής. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να αποδεικνύει πέραν του μεθανίου ότι μπορούμε να συζητάμε για μια βιολογική δραστηριότητα, κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Προς το παρόν, όχι. Και βέβαια να προσθέσω ότι σε αυτά που είπε ο κύριος Ροδάκης και η κυρία Πράκα, ότι χρειάζεται βέβαια και ενέργεια η οποία υπάρχει από τον ήλιο. Και, για να γίνει, να δημιουργηθεί ζωή. Υπάρχει βιολογική δραστηριότητα. Υπάρχει το νερό, όπως είπε η κυρία Πράκα, παντού βασικά και στο υπέδαφος. Και αυτό είναι γνωστό και από παρατηρήσεις από διαστημόπλια τα οποία είναι δορυφόροι του Άρη και έχουν τη δυνατότητα με δέσμες ραντάρ, ναι, να ερευνήσουν το υπέδαφος και να σαρώσουν, δηλαδή, να σαρώσουν το υπέδαφος, σωστή η λέξη αυτή, το σκάνι, και, ναι, και να μπορέσει κανείς να καταλάβει αν τι είδους συστατικά υπάρχουν και αυτή η σάρωση που έχει γίνει είναι σχεδόν βέβαιο ότι αποδεικνύει ότι υπάρχουν κοιτάσματα νερού. Και εκμεταλλεύσιμα. Κοιτάσματα νερού, δηλαδή, όπως τα ξέρουμε εδώ πέρα. Τεράστιες ποσότητες, δηλαδή, αλλά σε ρυθμό πάγου, διότι αυτά τα κύματα δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε μεγάλο βάθος. Μιλάτε για τα κύματα του ραντάρ. Τα κύματα του ραντάρ και επίσης, βέβαια, το κοντά στην επιφάνεια είναι οι ακτίνες γάμα, η φασματοσκοπία των οποίων έχει αποδείξει ότι υπάρχει τεράστιες ποσότητες υδρογόνου, το οποίο υποτίθεται ότι είναι μαζί με το οξυγόνο για νερό. Τώρα, είπε ο κ. Ροδάκης προηγουμένως ότι το σημείο στο οποίο επιλέχθηκε για την προσεδάφιση του οχήματος αυτού δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Και εν μέρει το δικαιολόγησε ότι μπορούμε να λάβουμε καλύτερα δείγματα. Υπήρχε μόνο αυτός ο σκοπός ή και κάτι άλλο? Όχι, να σας πω. Ο σχεδιασμός της εξερεύνησης είναι κατά κάποιο τρόπο συνεχής και, όπως είπε η κυρία Πρέκα, έχουμε μια σειρά από αποστολές. Το τέλος της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000 ήμουνα στην Επιτροπή της NASA,
που καθόριζε το εξερευνητικό πρόγραμμα, τη σειρά. Και ο αντικειμενικός σκοπός που στήθηκε ως, ως όραμα ήταν «Ακολουθήστε το νερό». Λοιπόν, η όλη αποστολή και το όλο πρόγραμμα είναι να ακολουθήσει κανείς το νερό με τις διάφορες διαδοχικές αποστολές. Το Mars Reconnaissance Orbiter, το οποίο εκτοξεύτηκε το 2006, νομίζω. Μάλιστα είχαμε το εργαστήριο μου, είχε ένα τεράστιο όργανο εκεί πέρα, το οποίο ο αντικειμενικός σκοπός ήταν να αξιολογήσει και να όλη την επιφάνεια με ένα ειδικό φασματοσκόπιο, το οποίο είχε περίπου 600 χρώματα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να δει κανείς με μεγάλη λεπτομέρεια διαφόρων ειδών ορυκτά. Και έγινε αυτή η χαρτογράφηση και επιλέχθηκε, όπως είπε ο κύριος Δωδάκης, αυτό το μέρος και η κυρία Πρέκα, διότι είχε τις περισσότερες δυνατότητες για την, με ορυκτά τα οποία ήταν υδροφόρα κατά κάποιον τρόπο. Για τα οξύδια που είπαμε, τα ενικάνδρα οξύδια. Ναι, σιδήρου, μάλιστα. Ναι. Και άλλα. Και άλλα. Και άλλα. Και λοιπόν, και υπήρχε μια επιτροπή γεωλόγων και χημικών, οι οποίοι δούλευαν την τελευταία δεκαετία σε αυτό το θέμα. Εάν προσγειώσουμε, προσγραφίσουμε. Δεν έχει σημασία. Προσαριανίσουμε, το πούμε. Προσγραφίσουμε πού. Και υπήρχαν όλες αυτές οι διακρίσεις για τι εδώ και όχι εκεί κτλ. Λοιπόν, εκεί είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, κύριε Δάκη, έχει μια δυνατότητα να σκάψει μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο. Μισό μέτρο. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί κάποια, ας πούμε, δραστηριότητα του παρελθόντος, υποτίθεται, ή έστω και του παρόντος, που έχει κάποια βιολογική αρχή. Αυτό δεν αποκλείεται ακόμη. Αλλά θα πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να πάει το τρυπάνι, να φέρει το δείγμα, να εξεταστεί. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και με το Viking, όταν προσγειώθηκε το 1976, προσεδαφίστηκε πάλι τα ίδια, το 1976, ένα από τα τέσσερα πειράματα ισχυρίζεται ότι υπήρξε πράγματι βιολογική δραστηριότητα, αλλά κανένας δεν το πιστεύει. Δηλαδή κανένας από τους άλλους επιστήμονες δεν το πίστευε. Γιατί αυτό? Διότι δεν ήταν αρκετά ευαίσθητο το όργανο αυτό για να κάνει τη μέτρηση που είπε, ας πούμε. Μάλιστα. Και μάλιστα γνωρίζω και τον επιστήμονα ο οποίος ενθέρμος το υποστήριζε που είχε κατασκευάσει το όργανο. Αλλά τώρα έχουμε μια καινούρια γενεά από όργανα τα οποία είναι υψηλωτά του τεχνικού επίπεδου και θα υπάρχει ξύη πιθανότητα να μπορεί να βρει κάτι στο υπέδαφος. Δεν το αποκλείει κανένας αυτό. Αν θέλετε, σε αυτό μπορώ να συμπληρώσω, σε αυτό για το Viking. Έγινε το εξής, τότε είχαν στείλει δύο Viking, το ένα και το δύο, στην Γκρίζα Πλανήτια και στην Ουτοπία Πλανήτια. Αυτό λοιπόν στην Γκρίζα Πλανήτια, το ένα από τα τρία πειράματα, όπως ανέφερε και ο κύριος Κρεμιτζής, ήταν φωτοσύνθεσης πείραμα. Στηριζόταν στη φωτοσύνθεση, να σας θυμίσω. Yeah, και έδωσε ένα θετικό αποτέλεσμα. Έγινε φυσικά θέμα. Το επανέλαβαν το πείραμα στην Ουτοπία Πλανήτια, στο Viking 2, και το έκαναν στο σκοτάδι και έδειξε θετικό αποτέλεσμα. Φωτοσύνθεση στο σκοτάδι, όπως ξέρουμε, δεν γίνεται. Ρίξανε και υδρατμούς και κάτι τέτοιο, οπότε έπεσε η ένδειξη στο μηδέν. Άρα λοιπόν θεωρούν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι φωτοσύνθεση. Δεν, δεν υφίσταται. Συμπληρωματικά, αν μου επιτρέπετε. Για το πείραμα που έγινε. Τώρα θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα και αυτό απευθύνεται προς όλους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η αποστολή αυτή που έγινε στον Άρη, ένα ακόμη πολύ βασικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ώστε να φτάσουμε πλέον εκεί με την απόλυτη ακρίβεια
να προσεδαφίσουμε ένα τέτοιο όχημα και να πάρουμε τα κατάλληλα δείγματα για να έχουμε τις κατάλληλες έρευνες. Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να ξεκινήσω από εσάς το ερώτημα αυτό. Ένα σχόλιο πάνω στο ζήτημα. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια απόσταση η οποία δεν πηγαίνει κατευθείαν. Αν πήγαινε κατευθείαν στην πλησιέστερη απόσταση, θα ήταν μια απόσταση 56-60 περίπου εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Αλλά δεν είναι δυνατόν να πας κατευθείαν. Πηγαίνεις από σπόντα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχεις να καλύψεις μια τροχιά, μια διαδρομή της τάξης των 500 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Μια διάρκεια αποστολής της τάξης των 6 με 8 μήνες. Που σημαίνει ότι μια τέτοια αποστολή με όλα τα συμπαραμαρτούντα δεν μου κάνει καθόλου καμία εντύπωση το ότι η μία από τις δύο διαστημοσκευές που πήγανε στον Άρη ήταν αποτυχημένες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο είδους, να το πούμε... Συνωμοσία. Ή οτιδήποτε άλλο στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Ακόμη και όταν φτάσει κανείς στον Άρη και προσεδαφιστεί σωστά στον Άρη, πάλι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Πάρτε για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Διαστημοσκευή πριν από μερικά χρόνια, η οποία προσεδαφίστηκε στον Άρη, όλα μια χαρά, έφτασε δηλαδή μετά από ένα τέτοιο καταπληκτικό ταξίδι, αλλά απέτυχε. Όταν έφτασε εκεί. Δεν υπήρχαν πράσινα ανθρωπάκια να εμποδίσουν την σωστή λειτουργία αυτής της αποστολής ή αυτής της διαστημοσυσκευής. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι αποστολές και ο κύριος Κρυμιζής που έχει επισκεφθεί μέσω των εκπροσώπων του όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και πρόκειται ακόμη και να επισκεφθεί και ένα ακόμη νάνο πλανήτη το 16, κύριε Κρυμιζή, πότε είναι, το 15. Ποιος είναι αυτός ο πλανήτης? Ο Πλούτονας. Ξέρει εκ των πραγμάτων ότι παρόλο που οι υπολογιστές μας υπολογίζουν τα πάντα, υπολογίζουν με τους νόμους του Νεύτωνα ποιες είναι οι τροχές, ποιες είναι οι κατάλληλες αλλαγές της πλεύσης αυτών των διαστημοσυσκευών, εν τούτης τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Γι' αυτό άλλωστε έχει και αργοπορήσει μια αποστολή στον Άρη, μια επανδρομένη αποστολή στον Άρη, παρόλο που τη δεκαετία του 60 θεωρούσαμε ότι μέχρι το 1990 θα έχουμε στείλει άνθρωπο στον Άρη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Απλώς μας έχει γίνει, πώς να το πούμε, αιμονή. Η πληροφόρηση, όχι, η πληροφόρηση είναι τόσο ευρεία που ο περισσότερος κόσμος, και είμαστε 7 δισεκατομμύρια, δόξα τω Θεώ, ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι επειδή τα βλέπει όλους αυτούς τους δορυφόρους, όλες αυτές τις αποστολές, νομίζει ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Έχει γίνει ρουτίνα. Δεν είναι ρουτίνα. Πώς να το κάνουμε. Και αν θέλετε στο κομμάτι αυτό, νομίζω ότι η κύριε Κρυμιζή θα μπει, αν θέλετε, σε ένα ερωτηματικό το όλο πρόγραμμα της NASA και θα εξαρτηθεί απόλυτα από τη χρηματοδότηση ή την έγκριση, μάλλον, της χρηματοδότησης ΣΥΜΗ, ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί και όλες τις αμερικανικές εκλογές. Είναι και ένα ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να θυμηθεί. Ναι, αυτό είναι σημαντικό διότι, ξέρετε, ο πρόεδρος Ομπάμα πιστεύει στην τεχνολογία και παρά τις περικοπές που έχουν γίνει στον προϋπολογισμό, το γενικό προϋπολογισμό της Αμερικής, όχι μόνο άφησε άγγιχτα τα κονδύλια για την τεχνολογία και δεν εννοώ μόνο για την NASA, για το Εθνικό Σύστημα Ερευνών Υγείας ή για το Εθνικό Σύστημα Επιστήμης και Τεχνολογίας, αλλά και για όλους τους τομείς τεχνολογίας. Αναγνωρίζει δηλαδή τη σημασία που φέρει αυτό είτε στο οικονομικό είτε στο κοινωνικό επίπεδο. Ναι, έχει αποδειχθεί ότι η επένδυση στην τεχνολογία μιας χώρας αυξάνει το εθνικό προϊόν
κατά τα 2/3 του ρυθμού της αύξησης. Δηλαδή, αν το εθνικό προϊόν, το ΑΕΠ, αυξάνεται 3% το χρόνο, τα 2% προέρχονται από την επένδυση στην τεχνολογία. Αυτό είναι σημείο αναφοράς για εμάς. Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμάς, είναι σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο, αλλά όχι, όλος ο κόσμος το έχει μάθει αυτό. Και θα σας πω συγκεκριμένα ότι στην περίπτωση, αν και δεν είναι στο θέμα μας, στην περίπτωση της Φιλανδίας, που όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος και βρέθηκαν σε τρομερή συρρήκνωση του ΑΕΠ, του εθνικού προϊόντος της Φιλανδίας, επειδή το εμπόριό τους ήταν με την πρώην Σοβιετική Ένωση, και ελαττώθηκε μέσα σε 2-3 χρόνια σε κατά 20%. Mm. Και τι έκαναν? Αποφάσισαν δύο πράγματα να κάνουν. Το πρώτο ήταν η μοντερνοποίηση και αναμόρφωση της ανώτατης εκπαίδευσης, και συγχρόνως αφιέρωσαν 3% του προϋπολογισμού τους στην έρευνα και στην τεχνολογία. Ακριβώς Ελλάδα μου θυμίζει αυτό. Εμείς βέβαια υποτίθεται ότι ξοδεύουμε μισό τα 100% του προϋπολογισμού μας, αλλά ούτε αυτό δεν το ξοδεύουμε. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, δεν είμαστε σε θέση να απορροφήσουμε και τα κονδύλια που μας δίνουν οι Ευρωπαίοι. Για αυτόν τον λόγο. Επιπλέον να πούμε ότι είστε και ο γραμματέας της, μάλλον ο πρόεδρος γραμματέας της Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Άρα τα ξέρετε τα θέματα αυτά και από μέσα πλέον, για να λέμε πώς έχουν. Λυπάμαι ότι τα ξέρω, ναι. Λυπάστε που τα ξέρετε. Και εκκρεμίζει μάλλον πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο θέμα αυτό. Θα άξιζε πραγματικά. Προφανώς, και αφορά βεβαίως και την παιδεία και την έρευνα. Θέλω ωστόσο, πρωτού συνεχίσουμε την συζήτησή μας, να πάμε να δούμε για ένα βακτήριο που πέρσι, περίπου τέτοιο καιρό, οι επιστήμονες χειρίστηκαν ότι έχει αντικαταστήσει τον άνθρακα με ένα άλλο βλαβερό, αν θέλετε, στοιχείο, το αρσενικό. Και βάσει αυτό. Το φωσφόρο, όχι τον άνθρακα. Τον φωσφόρο, ακριβώς. Ένα στοιχείο τέλος πάντων που αποτελεί βασικό κομμάτι για την ζωή όπως τη γνωρίζουμε στην Γη. Αυτό λοιπόν το βακτήριο φαίνεται να έχει ξεπεράσει αυτό που ονομάζουμε κανονική μορφή ζωής ή τέλος πάντων την κοινή μορφή ζωής. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη με αυτό και πώς εξελίχθηκε η ιστορία. Η ζωή στο διάστημα και σε άλλους μακρινούς και ξένους πλανήτες δεν έχει την ίδια μορφή με αυτή της Γης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά από ανακάλυψη των επιστημόνων, όταν τον Δεκέμβριο του 2010 εντόπισαν μια αναπάντεχη μορφή ζωής σε μια λίμνη της Καλιφόρνια, όπου ένα βακτήριο τρεφόταν από το δηλητηριώδες αρσενικό. Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, αφού ανέτρεψε τις μέχρι τότε γνωστές αντιλήψεις για την δημιουργία ζωής με βάση τον άνθρακα. Το γεγονός έθεσε νέες βάσεις στην προσπάθεια αναζήτησης εξωγήινων οργανισμών στο μακρινό σύμπαν. Η ανακάλυψη έγινε στη λίμνη Μόνο, που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Yosemite. Στη λίμνη αυτή, που τα νερά της βρίθουν από το πιο επικίνδυνο δηλητήριο στη Γη, το αρσενικό, βρέθηκε ένας πληθυσμός βακτηρίων που για τη διαβίωσή τους δεν χρησιμοποιούν τον φόσφορο, το οποίο είναι βασικό δομικό στοιχείο της ζωής, αλλά το συγγενικό του δηλητήριο, το αρσενικό. Η Δόκτωρ Φελίσα Γουλφ Σάιμον από το Ινστιτούτο Αστροβιολογίας της NASA, η οποία ήταν επικεφαλής της ομάδας ειδικών που έκανε την ανακάλυψη και η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Science, είχε δηλώσει ότι η αναπάντεχη ανακάλυψη που κάναμε μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ζωή στη Γη μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από όσο την ξέραμε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ζωή στη Γη δημιουργείται από 6 δομικά συστατικά, τα οποία είναι ο άνθρακας, το υδρογόνο, το άζωτο, το οξυγόνο, ο φόσφορος και το θείο. Τα 6 αυτά συστατικά συνθέτουν τα νουκλεϊκά οξέα, τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανένα γνωστό είδος ζωής στον πλανήτη μας που αντί για φόσφορο να χρησιμοποιεί το δηλητήριο αρσενικό. Τα βακτήρια με την ονομασία GFAJ1 της λίμνης Μόνο αποδείχτηκε ότι μπορούν να υπερβαίνουν τους νόμους της βιολογίας. Άρα, σε άλλα πλανητικά συστήματα μπορεί να υπάρχουν οργανισμοί που η ύπαρξή τους στηρίζεται σε εντελώς διαφορετικά χημικά στοιχεία από ό,τι συμβαίνει εδώ στη Γη, ανέφερε ο καθηγητής Paul Davis από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.
Ενώ όμως οι επιστήμονες ήλπιζαν ότι η ανακάλυψη ζωής ήταν κοντά, οι θεωρίες που ήθελαν τη ζωή βασισμένοι στο αρσενικό και όχι στον άνθρακα κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Ο λόγος ήταν ότι τα συμπεράσματα των επιστημόνων βασίστηκαν σε λανθασμένη μεθοδολογία η οποία έδειχνε πως το αρσενικό υπήρχε μέσα στο DNA του σπανίου βακτηρίου. Ωστόσο, παρά τη λανθασμένη επιστημονική εκτίμηση, σήμερα πλέον η προσεδάφιση του εξερευνητικού οχήματος Curiosity στον πλανήτη Άρη υπόσχεται να ανοίξει νέους δρόμους στην αναζήτηση μορφών ζωής, αφού ο κόκκινος πλανήτης είναι εκ των υποψηφίων πλανητών με τις καταλληλότερες συνθήκες ζωής, παρόμοιες με αυτές της Γης. Αυτά λοιπόν για αυτό το βακτήριο, το οποίο φαίνεται να έχει αντικαταστήσει τον φόσφορο με το αρσενικό, δηλαδή ένα δηλητήριο κοινός, και έτσι να έχει επιβιώσει. Είδαμε όμως λοιπόν τελικά ότι τόσος ντόρος έγινε, το βακτήριο ουδεμία σχέση είχε με αυτή την ανακάλυψη, όπως τουλάχιστον είπαν οι επιστήμονες, και κάποια στιγμή κατέρευσε αυτή η θεωρία. Ωστόσο, όπως αναφέραμε στο ρεπορτάζ κύριε Ροδάκη, φαίνεται ότι η αποστολή στον Άρη ανοίγει, αν θέλετε, τους ορίζοντες αυτούς για να ψάξουμε για νέες μορφές ζωής, όποιες και αν είναι αυτές. Γιατί και εσείς και η κυρία Πρέκα προηγουμένως αναφερθήκατε στον άνθρακα ως ένα από τα βασικά συστατικά της ζωής. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ενδεχομένως κάτι καινούριο. Μου δίνετε λίγο χρόνο να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με αυτό το βίντεο που ακούσαμε. Παρακαλώ. Γιατί αυτό πραγματικά τότε είχε δημιουργήσει αρκετό θόρυβο. Βεβαίως, είχε γίνει παντού, παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ναι, αυτό που πρέπει να σας πω, καταρχάς, και θα ξεκινήσω και από μια φράση που εσείς χρησιμοποιήσατε, ότι το αρσενικό είναι δηλητήριο. Το αρσενικό είναι όντως μια φορτισμένη λέξη, επειδή για μας και για τη δική μας φυσιολογία μπλοκάρει κάποιες μεταβολικές οδούς, είναι δηλαδή δηλητήριο. Αλλά για το βακτήριο δεν είναι. Αυτό ας πούμε που δεν άκουσα είναι ότι το αρσενικό από χημική, φυσικοχημική άποψη είναι συγγενέστατο με το φωσφόρο. Βέβαια το... Άρα θα μπορούσε να αντικατασταθεί γιατί παρόμοια τέλος πάντων μορφή. Όχι, τώρα υπάρχουν εταιρείες και στέλνουμε τα δείγματα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια που κάναμε εμείς κάποια δουλειά, ρουτίνα θα έλεγα στο εργαστήριο, ότι καθιστούσαμε το φωσφόρο σε DNA με κάτι άλλο που είναι λιγότερο συγγενές από ότι το αρσενικό, επειδή ήταν πιο βολικό, τέλος πάντων. Και τι βγάζατε? Στο πείραμα. Αυτό το κάναμε όταν θέλαμε να προσδιορίσουμε την αλληλουχία των βάσεων του DNA. Μια μετάλλαξη, να το πούμε. Και βάζαμε θιάφι, ένα ισότοπο του θιάφι. Θέλω να πω ότι η χημεία, αν μπορεί να γίνει κάποια αντίδραση, θα γίνει. Υπάρχει τέλος πάντων μια μορφή νομοτέλειας. Μπορεί να γίνει. Αυτό βέβαια που αξίζει τον κόπο, ωστόσο, να το ακούσουν οι τηλεθεατές σας, είναι ότι η NASA έκανε μια τραγικά λανθασμένη προετοιμασία για την ανακοίνωση αυτή, δηλώνοντας ότι θα ακούσουμε κάτι το συνταρακτικό. Και αυτό ήταν το πρώτο λάθος και πραγματικά ο κόσμος περίμενε να ακούσει κάτι πολύ σπουδαίο. Στη συνέχεια όταν θα ήταν σπουδαίο αν όντως έχει επιβεβαιωθεί, πιστεύω, θεωρία. Δεν συμφωνείτε? Όχι, δεν πρόκειται για θεωρία. Αφήστε με να σας πω πώς ακριβώς είναι τα πράγματα. Όταν το ανακοίνωσαν, το ανακοίνωσαν με τέτοιον τρόπο που άφησαν περιθώρια στα μέσα ενημέρωσης να παραποιήσουν κάποια πράγματα. Κατά το πώς τους βόλευε για να είναι το θέμα πιο ελκυστικό. Ναι. Από την άλλη τη μεριά, η δημοσίευση η οποία ήταν, ακολούθησε τέλος πάντων αυτή την έρευνα, ήταν εγκυρότατη, πολύ σωστή και δεν λέει τίποτε από αυτά τα ακραία πράγματα. Και μάλιστα ένα σημείο, καταρχάς να σας πω γιατί, ποια ήταν η πραγματική δουλειά. Πήραν δείγματα από μια λίμνη που οι συνθήκες ήταν ακραίες και ξέρουμε ότι παντού σε όλο τον κόσμο, σε ακραία περιβάλλοντα, υπάρχουν κάποια βακτήρια. Μπορεί να είναι στους μείον 50 βαθμούς Κελσίου ή μπορεί να είναι στους συν 100. Αυτό μπορεί να γίνει, να είναι σε απουσία οξυγόνου, να είναι σε πηγές με υδρόθιο κλπ. Κλπ. Υπάρχουν τέτοια βακτήρια. Πήραν λοιπόν αυτοί ένα δείγμα, το έφεραν στο εργαστήριο και το άφησαν να πεινάσει. Δηλαδή δεν του έδωσαν
συστατικά που περιείχαν φωσφόρο και το βακτήριο έπρεπε να διπλασιάσει το DNA του. Για να ενωθούν οι βάσεις του DNA, οι χάντρες, χρειάζεται ένα φωσφόρος εκεί. Πού θα τον πάρει? Δεν υπήρχε στο φαΐ του, στην τροφή. Πήρε το αμέσως συγγενέστερο, ποιο άλλο θα μπορούσε να το αντικαταστήσει, αρσενικό. Και μπόρεσε να φτιάξει κάποιες αλυσίδες DNA, τέλος πάντων, με το να έχει αρσενικό. Προσπάθησε μια άλλη ομάδα, αν θυμάμαι καλά από τον Καναδά, να επαναλάβει την ίδια δουλειά, να πάρει δηλαδή βακτήρια, να τα βάλει να πεινάσουν για να δει αν μπορούν να ενσωματώσουν αρσενικό. Δεν πήρε θετικό αποτέλεσμα, οπότε σε αυτό το, τουλάχιστον το κομμάτι, υπάρχει αμφισβήτηση. Κάτι όμως το οποίο πραγματικά απεκρύβει από τα μέσα ενημέρωσης τότε και από την ΑΣΑ, αλλά υπάρχει στο paper, στη δουλειά που δημοσίευσα, είναι ότι τελικά φαίνεται από εξελικτική άποψη να απορρίπτεται το λεγόμενο Plan B. Δηλαδή, το εναλλακτικό σχέδιο. Ακριβώς. Γιατί είδαν ότι ακόμα και σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις και επιλογές που κάνει ο συγκεκριμένος ή μια ομάδα ή συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί, τελικά έχουν σε θεμελιώδες επίπεδο τις ίδιες επιλογές. Δηλαδή το DNA είναι έτσι φτιαγμένο και κάνει αυτή τη δουλειά. Και εδώ ερχόμαστε ίσως καλά στο ερώτημα για εναλλακτικά σενάρια, και θα επαναλάβω κάτι που είπα και πριν. Σε χαμηλό επίπεδο πολυπλοκότητας είναι έκδηλη, είναι εμφανής μια νομοτέλεια. Τι εννοώ με αυτό? Εάν έχετε νερό και, συγγνώμη, οξυγόνο και υδρογόνο, αν και εφόσον βρεθούν κοντά, αλληλεπιδρούν και φτιάχνουν αυθόρμητα το νερό. Σε αυτές τις συνθήκες. Σε άλλες συνθήκες μπορεί να φτιάξουν οξυζένε, περοξίδιο. Άρα, αφού ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή η λειτουργία στον Άρη να μας δώσει κάτι άλλο. Όχι. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν μπορεί το οξυγόνο με το υδρογόνο να φτιάξει αλάτι, χλωρίο νάτριο. Περιορίζεται. Μου άρεσε κάτι που είπε εδώ η κυρία Πρέκα για τον άνθρακα, ο οποίος πραγματικά είναι και αυτός από μόνος του ένα extreme, από την άποψη ότι μπορεί να παίξει με το υδρογόνο και με άλλα στοιχεία και έχει παραγάγει μέχρι σήμερα όχι μονάχα μια τεράστια γκάμα χημικών ουσιών, αλλά έχει παραγάγει και ένα κλάδο της επιστήμης, την οργανική χημεία. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά, γιατί συζητάμε και για την εναλλακτική θεωρία που ψάχνει να βρει το DNA του Άρη, ή τουλάχιστον των οποιονδήποτε μορφών ζωής μπορεί να υπάρχουν εκεί. Πάμε και το συζητάμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, ο κύριο Ζωδάκη με τον κύριο Σιμόπουλο έχουν πιάσει συζήτηση υψηλού ενδιαφέροντος και μάλιστα λέγανε χαριτολογώντας ότι αν τελικά το μνημόνιο ψηφιστεί, το νέο μνημόνιο, και αρσενικό θα μεταβολήσουμε και πολλά άλλα πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δηλητηριώδη. Ας έρθουμε λοιπόν όμως τα πιο επιστημονικά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κύριε Κρυμιζή, πέρα από τον Άρη, η αποστολή η οποία έγινε με το Voyager, το 35 χρόνια μου είπατε. Θέλω να ρωτήσω σήμερα, 35 χρόνια λοιπόν μετά, ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο σημαντική ανακάλυψη που έχει επιτευχθεί? Η ηφαιστειακή δραστηριότητα που εντόπισε το Voyager στην Ιώ, το δορυφόρο του Δία, τις λίμνες μεθανίου που κατέγραψε το Κασίνι και το Χόγγενς του Τιτάνα, ή τους πίδακες θερμών υδρατμών που εντόπισε το Κασίνι στον Εγκέλαδο? Και μιλάμε για διαφορετικά οχήματα σε διαφορετικούς πλανήτες, σε διαφορετικούς δορυφόρους. Ρωτάτε μια ερώτηση που είναι δύσκολη όταν συγκρίνει κανείς διαφορετικές παρατηρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης. Τα μεν ηφαίστεια έχουν σχέση βέβαια με την γεωλογική δραστηριότητα και την βαλυριακή επιρροή των πλανητών με τους δορυφόρους τους. Οι λίμνες στον Τιτάνα
του μεθανίου έχουν σχέση με τη χημεία και τη θερμοκρασία και το χημικό περιβάλλον του Τιτάνα. Αυτό όμως σχετίζεται και με τον Άρη. Και αυτό εν μέρη. Ναι, εν μέρη σχετίζεται με τον Άρη, όλων των ειδών οι ατμόσφαιρες και οι εξέλιξεις τους σχετίζονται. Αλλά για το Voyager που λέμε, έχει κάνει ήδη αυτές τις ιστορικές παρατηρήσεις, αλλά η πιο ιστορική παρατήρηση επίκειται. Δηλαδή, πού είναι το όριο του ηλιακού μας συστήματος. Το Voyager, όπως ξέρουμε, εκτοξεύτηκε το 1977. Πριν 1,5 μήνα είχαμε μια εορτή στο Jet Propulsion Laboratory για την 35η επέτειο της εκτόξευσης του Voyager. Και συγχρόνως υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ αναπάντεχες, θα έλεγα. Για πείτε μας. Πρώτον, πριν 2 χρόνια περίπου, ο ηλιακός άνεμος, ο οποίος εκπέμπεται από τον ήλιο με μια ταχύτητα 1,5 εκατομμυρίων χιλιόμετρων την ώρα, παρατηρήσαμε ότι σταμάτησε να κινείται πια προς το φεύγοντας από τον ήλιο και έφτασε η ταχύτητά του σε 0 χιλιόμετρα. Μηδένισε. Αυτό δεν το είχε προβλέψει κανένα από τα μοντέλα. Και δημοσίευσαμε μια ανακοίνωση στο περιοδικό Nature το προηγούμενο καλοκαίρι γι' αυτό. Και εκεί κάναμε ορισμένους υπολογισμούς και υποθέσαμε ότι θα περάσουμε το όριο του ηλιακού μας συστήματος στα 18,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο, που θα συνέβαινε τον Αύγουστο φέτος. Έγινε αυτό τελικά. Καλοκαίρι. Το Voyager πέρασε αυτό το όριο. Λοιπόν, μετά θα σας πω κάτι άλλο ενδιάμεσο. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι εάν ο ηλιακός άνεμος πράγματι σταμάτησε να κινείται προς την ακτινική κατεύθυνση, πιθανόν να άρχισε να άλλαξε κατεύθυνση και να ανέβαινε προς τη βόρειο-νότιο εκλιπτική. Σαν να υπάρχει δηλαδή ένα αόρατο κύλο. Σταμάτησε εδώ και άρχισε και ανέβαινε προς τα εκεί. Ένα κάποιος πίεσης του μαγνητικού πεδίου του γαλαξία. Λοιπόν, ζήτησα από τους μηχανικούς να σχεδιάσουν ένα πείραμα για να αλλάξει η ροπή του διαστημόπλοιου και να φέρει το πείραμά μας να μπορούμε να κοιτάξουμε στο βόρειο και στο νότιο τη ροή. Ναι. Και διότι αυτό έλεγε και η θεωρία. Και μόλις δημοσιεύσαμε άλλο ένα paper τον περασμένο μήνα στη Nature που απέδειξε ότι δεν υπάρχει τέτοια ροή. Λοιπόν, το Voyager έχει καταστρέψει 2 θεωρίες μέχρι τώρα. Αλλά πάντα. Και επομένως δεν ξέρουμε, ας πούμε, κατά πόσον πρέπει να περιμένουμε την έξοδο από το ηλιακό μας σύστημα. Πάντως, πριν να δημοσιευθεί η εργασία μας, έγινε μια κατακόρυφη ελάττωση στην ένταση των σωματιδίων που υπήρχαν στην άκρη του ηλιακού συστήματος, εκεί που βρίσκεται τώρα το Voyager. Και αυτό έγινε σε μια απόσταση 121,6 αστρονομικών μονάδων, δηλαδή γύρω στα 18 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, που σας είπα προηγουμένως που είχαμε προβλέψει, είναι στα 18 δισεκατομμύρια, 275 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Μας έχετε μπερδέψει με πάρα πολλά νούμερα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτό σημαίνει δηλαδή τι σε απλή λέξη, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πού είναι το όριο του ηλιακού συστήματος και από εκεί πέρα βγαίνει κάτι άλλο, υπάρχει από εκεί πέρα βγαίνουμε στον γαλαξία. Αυτό... Αλλάζουμε γαλαξία, να το πούμε αυτό. Όχι, δεν αλλάζουμε γαλαξία. Βγαίνουμε στο γαλαξία. Ακόμα είμαστε στη γειτονιά, δεν είμαστε, δεν πήγαμε καλά, πολύ δεν μακριά. Είναι θέμα ορισμού. Όχι, δεν είναι. Η έννοια του ορίου, δηλαδή, τι θα πει.
Η έννοια του ορίου ήταν αυτό το μοντέλο που είπα προηγουμένως, η θεωρία, την οποία αποδείξαμε με τις μετρήσεις βέβαια ότι δεν ισχύει. Δεν έπρεπε να σταματήσει ο ηλιακός άνεμος, έπρεπε να κοπεί κατευθείαν και να βγούμε κατευθείαν. Εάν δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, αναθεωρείται η έννοια του ορίου. Αυτό, αυτό είναι το δεδομένο τώρα, ότι αυτό είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι το όριο τελικά, είναι το όριο. Κάτι άλλο. Και με ποιο κριτήριο θα πούμε ότι είναι το όριο. Λοιπόν, εμείς νομίζουμε, επί τη βάση τουλάχιστον του πληρώματος της ομάδας μας, ότι επειδή έπεσε κατακόρυφα η ένταση των σωματιδίων, ότι βγήκαμε από το ηλιακό σύστημα και μπήκαμε στο γαλαξία. Αλλά υπάρχουν άλλα δύο πειράματα στο Voyager. Και η NASA, ένεκα των προβλημάτων που υπήρχαν και προηγουμένως με τα βακτηρίδια, μας έχει διατάξει ότι μόνον εάν και τα τρία πειράματα συμφωνήσουν, τότε θα γίνει μια ανακοίνωση ότι περάσαμε το όριο του ηλιακού μας συστήματος. Και αυτό δεν έχει συμβεί και επομένως αυτό που λέω εγώ τώρα είναι ότι έχουμε μπει σε ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Αλλά σε κάνα μήνα, δύο, θα ακούσετε μια ανακοίνωση. Ευχόμαστε να είμαστε εδώ και να σας έχουμε κοντά μας, όταν θα γίνει αυτή η ανακοίνωση, να τη συζητήσουμε από μέσα, εσωτερικά. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα που θέτει ο κύριος Γιαννακόπουλος Βασίλης από τη Νέα Σμύρνη. Λέει, η έρευνα πέρα από τη Γη σχετίζεται με την επιβίωση και την ασφάλεια του ανθρωπίνου είδους σε βάθος χρόνου. Το ερώτημα είναι κοινό για όλους σας. Κυρία Πρέκα, να ξεκινήσουμε από εσάς. Όταν λέει, μου ξαναλέτε, η έρευνα πέρα από τη Γη σχετίζεται με την επιβίωση και την ασφάλεια του ανθρωπίνου είδους σε βάθος χρόνου. Σε βάθος δηλαδή, χρόνου. Κοινώς όλα αυτά τα έξοδα, όλες αυτές οι έρευνες. Παράδειγμα, αν ξέρουμε το όριο του ηλιακού συστήματος, τι έγινε. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή λέγονται πολλά. Ο ήλιος μας είναι μεσήλικας. 4,5 δις ηλικία του ηλιακού μας συστήματος. Μέχρι να πεθάνει εντός εισαγωγικών ο ήλιος, θέλει άλλα τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια χρόνια. Άρα, η Γη αντέχει έτσι όπως είναι, εάν δεν συμβεί κάτι έκτακτο άλλο, για αρκετά εκατομμύρια. Ναι, τέλος πάντων, για άλλους λόγους, αρκετά εκατομμύρια χρόνια. Πάμε σε ένα άλλο σενάριο, λοιπόν. Ή να την καταστρέψουμε μόνοι μας, όπως το είπατε, οπότε εντάξει, ή υπάρχουν και αυτά που λένε ένας αστεροειδής, ένας κομήτης, έτσι, πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είναι η θεωρία του 12, αυτές πλησιάζει μέσα σε 1,5 μήνα περίπου, έχουμε και τη θεωρία αυτή. Ναι. Είναι μία από τα καταστροφολογικά σενάρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουν συμβεί στο παρελθόν πτώση αστεροειδών ή κομητών στη Γη. Δεν αποκλείονται αυτά τα πράγματα, υπάρχουν. Άρα λοιπόν μπορεί μια άλλη θεωρία, κάτι με μεγάλο, κάτι να γίνει και να χαθεί η Γη, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, εάν το δούμε με μακροπρόθεσμα ή δεν ξέρω εγώ, με υποθετικά τέτοια σενάρια, γιατί υποθέσεις είναι όλα αυτά, να το ξεκαθαρίσουμε, καθαρές υποθέσεις. Ο Άρης είναι γειτονιά μας, είναι δίπλα. Είναι άλλη μισή αστρονομική μονάδα από εμάς. Χρησιμοποιώ τη μία αστρονομική μονάδα που είναι η απόσταση Γης-Ηλίου γύρω στα 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα για να συζητάμε. Λοιπόν, είναι κοντά. Έχει ένα περιβάλλον το οποίο, όπως σας είπα και στο πίσω μέρος του μυαλού, μιλάνε για γεωπλασίες, δηλαδή θα μπορούσαν ίσως μακροπρόθεσμα, δεν γίνονται, να κάνουν τίποτα τροποποιήσεις. Αυτό με πολλά σενάρια που συζητούν. Αυτά όμως, πιστέψτε με, δεν είναι για αύριο το πρωί. Προφανώς, αλλά το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Αν λοιπόν μιλάει για βάθος χρόνου, δεν ξέρω πώς το εννοεί ο κύριος, εντάξει, αν θέλουμε σε βάθος χρόνου να μετακομίσουμε ή να πει ότι το ανθρώπινο γένος κάτι έγινε εδώ και θέλει να πάει σε ένα άλλο πλανήτη, ναι, ο Άρης είναι δίπλα. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να βάλουμε έτσι να κάνουμε ένα υποθετικό έτσι σενάριο, θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε. Θα κάνω ένα βήμα πιο πέρα στο ερώτημα του κύριου Γιαννακόπουλου. Η έρευνα η οποία γίνεται προφανώς μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή ένα μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την υγεία μας. Ένα απ' όλα είναι έτσι. Αυτό. Και δεύτερον, και σωστά το θέτετε, όλες αυτές οι έρευνες, όχι μόνο στον Άρη, και στην Αφροδίτη και στο το Κασίνι, το οποίο ο κύριος
Κρεμιτζής γνωρίζει να σας πει πολύ περισσότερα κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν πληροφορία για τη ζωή μας. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε ίσως κάποια πράγματα ή να μην φτάσουμε σε κάποια πράγματα ή να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα του περιβάλλοντος ή να αντιμετωπίσουμε πιθανά άλλα πράγματα ή να μην φτάσουμε εκεί. Δηλαδή έχουν όλα είναι δεμένα, δεν είναι τίποτα. Ας πούμε ο Τιτάνας τον οποίο και συζητήσατε είναι μια πρώην γη. Μαθαίνουμε δηλαδή πώς ήταν η πρώτο γη πριν έρθει εδώ. Άρα είναι μια ενδεχομένως ακόμη μελλοντική γη. Μπορεί να πει κανείς κάτι τέτοιο. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μελλοντική γη. Άρα μαθαίνουμε παρελθόν όσον αφορά τη γη. Η Αφροδίτη, εγώ θα τολμήσω να πω, το απεύχομαι, μήπως είναι μια μέλουσα γη. Το απεύχομαι φυσικά αυτό, τελείως εννοείται. Δεν το συζητώ. Γιατί, αυτό? Γιατί έχει μια δηλητηριώδη όξινη ατμόσφαιρα, έχει ένα φοβερό φαινόμενο θερμοκηπίου. Απευχόμεθα να φτάσουμε σε τέτοιες 460 βαθμούς. Απευχόμεθα να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση εκεί, δεν είναι βιώσιμη. Επομένως, με αυτή την έννοια, βεβαίως, η γνώση όλη αυτή που γίνεται της γειτονιάς μας αφορά. Φυσικά, αφορά τη ζωή μας. Να ακούσω τον κύριο Σιμόπουλο στο ίδιο ερώτημα. Κύριε Σιμόπουλε. Το λέω επανειλημμένα. Μια φορά έχω γίνει βαρετός. Κάθε ένας από μας, κάθε ένας από τους τηλεθεατές, τις τηλεθεάτριες που μας παρακολουθούν, καθημερινά χρησιμοποιούμε 50 με 60 διαφορετικά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από τη διαστημική τεχνολογία, από τη διαστημική έρευνα, από τα κινητά, τις μικρύνσεις τέλος πάντων αυτών των συσκευών, τις επικοινωνίες που έχουμε από τη μία άκρη της γης στην άλλη μέσω των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων και ούτω καθεξής, ακόμη και η ιατρική, ακόμη και η αρχαιολογία. Οποιαδήποτε δραστηριότητα του ανθρώπινου είδους αυτή τη στιγμή πάνω στη γη έχει ωφεληθεί τα μέγιστα από τις δραστηριότητες του ανθρώπου στο διάστημα. Και κάτι άλλο, για να, επειδή ξέρετε τέτοιου είδους ερωτήσεις οδηγούν πάντοτε το μυαλό του ακροατή στο δεν θα ήταν καλύτερα να δαπανούσαμε αυτά τα χρήματα κάπου αλλού. Σας δώσω να καταλάβετε κάτι που είναι ενδεικτικό. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο σωματίδιο Higgs. Και επόμενο είναι ότι υπάρχει άμεση σύνδεση, τουλάχιστον τώρα, με το τεράστιο αυτό όργανο της φυσικής που υπάρχει στα έγκατα της Ελβετίας. Εννοώ το LAC, εννοώ τον επιταχυντή στο CERN. Το ευρωνικό επιταχυντή, ναι. Όλο αυτό, μαζί με τους χιλιάδες ερευνητές, κοστίζει στους συμμετέχοντες οργανισμούς, περιλαμβανομένης και της χώρας μας, ένα ποσό της τάξης των 7 περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα αεροπλανοφόρο τύπου Nimitz στην Αμερική κοστίζει τα ίδια χρήματα. Mm-hmm. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Μα όλη αυτή η δραστηριότητα η οποία και ιατρικά ακόμη θα αποβεί ωφέλιμη για την ανθρωπότητα, εκτός των άλλων φυσικών προσθήκων που θα έχουμε στην αντιμετώπιση του ανθρώπου σε σχέση με την φυσική, ωφέλει δηλαδή χειροπιαστά, κοστίζει όσο ένα αεροπλανοφόρο. Mm-hmm. Αν είναι να κάνουμε, ξέρω εγώ, μερικά νοσοκομεία ή ακόμη και μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες σχολεία με το κόστος των 7 δισεκατομμυρίων, αντί να τα πάρουμε από το CERN, ας τα πάρουμε από ένα αεροπλανοφόρο, ένα λιγότερο αεροπλανοφόρο από τα δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους εξοπλισμούς των μεγάλων χωρών. Τι θέλω να δούμε πω... αν τελικά ο κύριος Ομπάμα επανεκλέγει, διότι έχει υποσχεθεί μία μείωση στις αμυντικές δαπάνες. Μήπως το δούμε και από εκεί να προκύπτει. Δεν θέλω να πιάσω την πολιτική χρειά της παρέμβασής σας, αλλά θα έλεγα ότι μερικές φορές εμείς οι ίδιοι
επιλέγουμε τους ηγέτες τους οι οποίοι μας αξίζουν. Μα, όχι μας αξίζουν, οι οποίοι μας διοικούν. Οπότε από εκεί και έπειτα δεν είμαστε άμυροι των ευθυνών μας. Εννοώ σε οποιαδήποτε χώρα, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Κύριε Σημόπουλε, μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως στην αρχαιότητα, θέλω να πω ότι έχετε μια ιδιαίτερη παράσταση, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες στο Πλανητάριο. Ακριβώς. Πείτε μας λίγο τον τίτλο. Ο Ουρανός των Αρχαίων. Ο Ουρανός των Αρχαίων. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή, από ό,τι πληροφορούμε τουλάχιστον, παράσταση. Όλες οι παραστάσεις του Ευγενιδίου Πλανηταρίου είναι εντυπωσιακές. Είναι, και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Θέλω όμως από εσάς κάτι. Μιας και τώρα οι τηλεθεατές παρακολουθούν την εκπομπή αυτή. Θέλω να μας δώσετε κάποιες διπλές προσκλήσεις για να καλέσει ο κόσμος να παρακολουθήσει αυτή την καινούργια παράσταση. Τώρα. Πόσο μπορούμε να έχουμε. Μπορείτε να πάρετε το τμήμα δημοσίων σχέσεων και να τα κανονίσετε. Από εσάς θέλω για τους τηλεθεατές που παρακολουθούν. Ας να πούμε 10 διπλές. Ωραία. Μπορείτε να καλείτε αυτή τη στιγμή για να διεκδικήσετε 10 προσκλήσεις. Μία ο καθένας βεβαίως, διπλή. Για να πάτε να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση την οποία θα παρουσιάσει το Πλανητάριο, το Ευγενείο του Πλανητάριο. Μία εξαιρετική παράσταση η οποία λέγεται Ο Ουρανός των Αρχαίων. Μπορείτε να καλείτε από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα γίνει μία κλήρωση στο τέλος για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην παράσταση αυτή και να έχετε τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό το μοναδική σημασία έργο. Λοιπόν, επανέρχομαι, κύριε Ροδάκη. Κύριε Ροδάκη, σας πιάνω σε κουβεντούλα. Λοιπόν, το ίδιο ερώτημα ισχύει και εσάς σε ό,τι αφορά βεβαίως την έρευνα η οποία γίνεται κυρίως στο διαστημικό κομμάτι, εάν σχετίζεται με την επιβίωση και την ασφάλεια του ανθρωπίνου είδους. Έχω την εντύπωση ότι οι προηγούμενοι ομιλητές κάλυψαν αυτό το θέμα. Εγώ πολύ λίγο θέλω να προσθέσω κάτι, ότι δεν είναι μόνο η... Τέλος πάντων, το τέλος της γης που κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά είναι και κάτι άλλο που πιέζει, θα έλεγα, την ανθρωπότητα να αρχίσει όσο γίνεται νωρίτερα να ψάχνει για άλλο σπίτι. Και αυτό ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το υπερπληθυσμό στη γη. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια με αυξητικές τάσεις. Μετά από λίγες εκατοντάδες χρόνια δεν ξέρω τι συνθήκες θα επικρατούν εδώ από πλευράς πηγών ενέργειας, φυσικού πλούτου κλπ. Και βέβαια και όλη αυτή η επιβάρυνση που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα και γενικότερα στον πλανήτη μας. Βέβαια θα μου πείτε ότι δεν είναι σωστό με τα σημερινά δεδομένα να κάνω πρόγνωση ή να περιγράφω κάτι που αφορά 100 ή 200 χρόνια μετά. Η τεχνολογία προφανώς και θα έχει μεγάλη πρόοδο στο χρονικό διάστημα. Ναι, σίγουρα. Αλλά δεν μπορώ όμως να εμπιστευθώ από τώρα αυτή την πρόοδο και θα έλεγα ότι πολύ καλά κάνουν και ξοδεύονται κονδύλια και ψάχνουν όχι μόνο για την περιέργεια να μάθουμε τι συμβαίνει, αλλά ναι και σαν προοπτική για μετοίκηση, για ένα άλλο σπίτι. Άλλωστε, και θα έλεγα να με διορθώσει ο κ. Κρυμιζής, ρίχνοντας μια διαγώνια ματιά σε διάφορα από τα project της NASA, είδα ότι είναι κάπου κοινός τόπος αυτού του είδους η προοπτική, δηλαδή δεν ψάχνουν απλώς για να δουν αν υπάρχει ζωή, γιατί αυτό είναι που τους ενδιαφέρει, αλλά αν υφίστανται συνθήκες που να ευνοούν τώρα, τέλος πάντων, ή μετά από κάποια παρέμβαση ανθρώπινη, εάν ευνοούν τη ζωή, τότε θα είναι ένας καλός τόπος για να μεταφερθούν ανθρώπινοι πληθυσμοί. Μάλιστα. Ξέρετε, έχω πολλά ερωτήματα από τον κόσμο και θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε σε ό,τι αφορά και την ροή της εκπομπής. Αλλά πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ωραία, πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και παρεχόμαστε με τα δικά σας ερωτήματα και αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε για το DNA, το οποίο κάποιοι θα αναζητήσουν πάνω στον Άρη. Το πώς θα το δούμε αμέσως με τις διαφημίσεις.
Για όσους ανοίξατε μόλις τώρα την τηλεόρασή σας, να πούμε ότι μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για τις 10 διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε μια εξαιρετική παράσταση στο πλανητάριο, στο Ευγενείο Πλανητάριο, η οποία λέγεται Ο Ουρανός των Αρχαίων. Είναι πραγματικά πολύ όμορφη παράσταση και αξίζει κανείς να την παρακολουθήσει. Τηλεφωνείτε τώρα μέχρι το τέλος εκπομπής, ώστε να γίνει μια κλήρωση για εσάς που βλέπετε από το σπίτι. Λοιπόν, ερωτήματα από τους τηλεθεατές, θα έρθω αμέσως αυτά, αφού πρώτα δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για μια πρόταση που έχει γίνει από τον κύριο Κρέγκ Βέντερ. Ποιος είναι ο κύριος Κρέγκ Βέντερ? Είναι ένας από τους βασικούς επιστήμονες, ο οποίος κατάφερε να βοηθήσει, να προσφέρει, εν πάση περιπτώσει, στην δημιουργία της ακολουθίας του γενετικού κώδικα, του ανθρωπίνου γονιδιώματος, του DNA. Αυτός λοιπόν ο κύριος Βέντερ προτείνει ότι θα στείλει μια συσκευή πάνω στον Άρη. Και αυτή η συσκευή θα εντοπίσει, ή θα επιχειρήσει μάλλον να εντοπίσει, οποιοδήποτε DNA υπάρχει εκεί πέρα από οποιαδήποτε επίσης βιολογική μορφή ζωής και να το στείλει πίσω στην Γη για να την ανασυστήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς τα περιγράφει. Μετά την επιτυχημένη προσεδάφιση του ερευνητικού οχήματος Curiosity και την έναρξη της έρευνας επί αριανού εδάφους, στην εξίσωση προσθέθηκε ο διακεκριμένος πρωτοπόρος επιστήμονας Κρέγκ Βέντερ, γνωστός για τη συμβολή του στον καθορισμό της ακολουθίας του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Ο Βέντερ δήλωσε αισιόδοξος για την ύπαρξη ζωής στον Άρη, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου ανακοίνωσε την αποστολή ενός βιολογικού τηλεμεταφορέα στον κόκκινο πλανήτη με στόχο τον εντοπισμό του DNA των Αρίων και τη μεταφορά του πίσω στη Γη. Στόχος του Δ. Βέντερ είναι να στείλει μια συσκευή στον Άρη που θα αναζητήσει την αριανή ζωή και θα καταγράψει την ακολουθία του DNA της. Στη συνέχεια, το εξωγήινο γονιδίωμα θα μεταφερθεί στη Γη, όπου θα ανασταθεί σε μια επτασφράγιστη, ασφαλή ερευνητική εγκατάσταση. Ο Βέντερ δεν είναι ο μοναδικός επιστήμονας που είχε την ιδέα ενός απίθανου σχεδίου. Σύμφωνα με την τεχνολογική επιθεώρηση του MIT, αντίστοιχες ιδέες είχε εκφράσει ο Τζόναθαν Ρόθμπεργκ, ιδρυτής της εταιρείας καταγραφής των ακρουθιών του DNA με την ονομασία Lone Torrent. Το ίδρυμα του Ρόθμπεργκ συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Harvard και το MIT προκειμένου να μετατρέψουν την συσκευή προσωπικού γονιδιώματος για χρήση στον Άρη ως τμήμα της χρηματοδοτούμενης από την NASA αποστολής με διακριτικό τίτλο SET.G ή αλλιώς έρευνα για εξωγήινα γονιδιώματα. Λοιπόν, ο κ. Βέντερ, ακούσατε τι επιθυμεί να κάνει. Το ερώτημα είναι εάν και εφόσον κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό και με ποιο αποτέλεσμα. Και έρχομαι λοιπόν σε εσάς, κ. Κρυμιζή, θα πάω και στον κ. Ροδάκη. Πόσο πιθανό βλέπετε το ενδεχόμενο αυτό, δηλαδή πρώτον να αποσταλεί μια τέτοια συσκευή από τον κ. Βέντερ με τη συμμετοχή τη δική σας ή των συμμετέχοντων στην αποστολή, ώστε να εντοπίσει τυχόν DNA που μπορεί να βρίσκεται στον Άρη και έπειτα να τηλεμεταφερθεί για να ανασυσταθεί σε εγκαταστάσεις στη Γη? Πρέπει να σας πω ότι τον γνωρίζω τον κύριο Βέντερ. Και βέβαια είναι διακεκριμένος. Διακεκριμένος επιστήμονας και έχει εμπορική εκμετάλλευση των διαφόρων πρωτοβουλειών τις οποίες έχει ιδρύσει ο ίδιος. Μάλιστα έρχεται και στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι με το πλοίο του. Και από την Αμερική με το πλοίο του. Παίρνουν δείγματα από την Μεσόγειο, θαλάσσια δείγματα, στα οποία προσπαθούν να κοιτάξουν για ιδιότυπου τύπου DNA, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για επιστημονικούς και εμπορικούς σκοπούς. Το πρόβλημα με το εγχείρημα το οποίο άκουσα, το οποίο δεν το είχα... Είναι πρόσφατη ανακοίνωση, είναι προημερών. Είναι το εξής, ότι η αποστολή για την μεταφορά ενός δείγματος από την επιφάνεια του Άρη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ένεκα της αβεβαιότητας του κόστους. Το κόστος υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει γύρω στα 8 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρετε, το Curiosity κόστησε 2,6.
Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 700 εκατομμύρια, που δείχνει τη δυσκολία του υπολογισμού του κόστους σε μια τέτοια πρωτοποριακή αποστολή, στην οποία πρέπει να βασικά να ανακαλύψεις καινούργιες τεχνολογίες για να τις χρησιμοποιήσεις. Το νωρίτερο που μπορεί να γίνει μια τέτοια αποστολή προς τον Άρη, μάλλον θα είναι 2018 με 20 και μπορεί και αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των πιθανών πειραμάτων, τα οποία θα μεταφερθούν και τα οποία μετά θα πρέπει να τα φέρει ένα άλλο όχημα πίσω στη Γη, δεν έχει γίνει ακόμη. Έκανε λόγο για τηλεμεταφορά. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο. Τηλεμεταφορά σημαίνει, αυτό που εννοεί, υποθέτω, είναι ότι το ίδιο που γίνεται σήμερα με το Curiosity, δηλαδή θα γίνουν επί τόπου οι παρατηρήσεις και θα στείλει τα δεδομένα στη Γη. Ναι, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτό δεν πρόκειται να γίνει τουλάχιστον μέχρι το 2018 και πιθανόν μετά το 2020. Και επιπλέον, αν και ο κύριος Βέντερ είναι επιφανής επιστήμονας, όλες αυτές οι προτάσεις για πειράματα πρόκειται να περάσουν από μια επιστημονική επιτροπή και θα επιλεγούν από 100 προτάσεις, να πούμε, οι 5. Και δεν είναι εγγυημένο ότι η πρόταση του κύριου Βέντερ θα περάσει. Το λοιπόν είναι κάτι το οποίο βέβαια όλοι μας έχουμε φιλοδοξίες τι θα κάνουμε στο επόμενο διαστημόπλιο και στην επόμενη αποστολή κτλ. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα επιλεγούμε. Προτού προχωρήσουμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους, σε τι βάθος χρόνου σχεδιάζει η NASA και εσείς τα επόμενα βήματα? 20, 30, 50 χρόνια. Εξαρτάται από την αποστολή. Ας πούμε, για τον Άρη το πρόγραμμα ήταν ότι όταν το σχεδιάζαμε στην αρχή του 21ου αιώνα, ότι κάθε 2 χρόνια που είναι η ευκαιρία για να εκτοξεύσει κανείς σε μια τροχιά με ελάχιστοποίηση της ενέργειας στον Άρη, θα υπάρχει κάποια αποστολή. Η αποστολή, το Mars Sample Return το λεγόμενο, η επιστροφή δείγματος, ήταν σχεδιασμένη αρχικά για το 2015 περίπου. Σε 3 χρόνια. Αλλά τώρα, πριν 2 χρόνια, έχει αναβληθεί επαόριστον ένεκα κόστους. Μάλιστα. Άρα η οικονομική κρίση χτυπάει και την NASA. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και εκεί. Και ειδικά το γεγονός ότι στο Curiosity το κόστος δεν μπόρεσε να ελεγχθεί. Μάλιστα. Είναι τεράστια τα ποσά τα οποία είπατε. Μιλούσατε για 700 εκατομμύρια και φτήκαμε στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Υπέρογα ποσά, τουλάχιστον φαινομενικά. Ναι. Κύριε Σιμόπουλε, σας έλεγα προηγουμένως ότι θέλατε να κάνετε μια παρατήρηση. Όχι. Το να μελετήσει κανείς την αλληλουχία του DNA, έστω με τον τρόπο που κάνει ο κύριος Βέντερ, σημαίνει ότι έχεις βρει DNA. Προφανώς. Το ερώτημα είναι, ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα ζωή πάνω στον Άρη, μικρόβια ή οτιδήποτε άλλο, μικροοργανισμούς. Οπότε, μέχρι ότου βρούμε, ας τον βρούμε πρώτα ότι υπάρχει και μετά βλέπουμε πώς θα αναλύσουμε το DNA. Μάλιστα, μίλησε για ανασύσταση, δηλαδή έχει πάει ακόμη πιο κάτω ο κ. Βέντερ. Ναι. Φυσικά, εάν βρεθεί η αλληλουχία του DNA, με τον τρόπο τέλος πάντων που λέει και που μου εξηγούσε προηγουμένως ο κ. Ροδάκης, μπορεί κάποιος, παίρνοντας αυτά τα στοιχεία, να το φτιάξει στο εργαστήριο, να τα βάλει δηλαδή σε μία σειρά και υποθέτω ότι θα μπορούσε δυνητικά να βγάλει ένα τέτοιο όν. Το προϊόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, το προϊόν, το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει πρώτα να βρούμε και μετά να αναλύσουμε. Σωστό. Κύριε Ροδάκη, θέλω να ακούσω το κατεξοχήν κομμάτι το οποίο αφορά τη δική σας το ερευνητικό πεδίο. Εγώ τον Κρέγκ Βέντερ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Θεωρώ πολύ ότι πρόκειται για πολύ τολμηρές ιδέες
αλλά προκλητικές. Είναι τυχερός όμως. Όσοι ξέρουν την ιστορία, προφανώς θα συμφωνήσουν μαζί μου. Όταν ξεκίνησε, ανεξάρτητα από το Διεθνές Human Genome Project, να δουλεύει σε ιδιωτική εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε, το πλάνο δουλειάς απαιτούσε πάρα πολλά χρήματα. Κατάφερε να τα βρει. Γι' αυτό λέω ότι ήταν τυχερός. Δεν είμαι σίγουρος εάν τυχόν η πρότασή του ή οποιαδήποτε πρόταση κάνει πάει στο ίδιο pool προτάσεων για το NSF ή NIH, δεν ξέρω. Μήπως πάλι θα βρει τη Smith Klein και άλλες εταιρείες για να... Μιλάτε για τις φαρμακοβιομηχανίες που κάνουν έρευνες. Ακριβώς. Είναι τυχερός. Είναι ένας Καλιφορνέζος, πολύ τυχερός και τολμηρός άνθρωπος. Έχει όμως και όραμα. Και αυτό που να τα αναγνωρίσουμε σε όλους τους επιστήμονες εκείνους που υπό τις κατάλληλες συνθήκες και... μπορούν και το πραγματοποιούν. Αυτά που είπα αμέσως πριν δεν υποτιμούν καθόλου, μα καθόλου, την μεγάλη πρόοδο που είχαμε σε πολλά θέματα με τη δική του λίγο πολύ τόλμη. Ήταν πολύ καλό. Από την άλλη πλευρά, για το συγκεκριμένο θέμα του Άρη, μου άρεσε το πώς το σχολίασε ο κύριος Σιμόπουλος, γιατί ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Έχει όμως και εδώ κάτι κρυμμένο που δεν φαίνεται σε πρώτη ματιά. Εάν τυχόν μιλήσουμε για απλά οργανικά μόρια, τα οποία ούτε αυτά μέχρι στιγμής έχουν ανιχνευθεί, έτσι, αυτά είναι ευάλωτα σε καταστροφή από τη στιγμή που είναι εκτεθειμένα και μπορούν να κάνουν πλήθος άλλων πλευρικών αντιδράσεων κτλ. Εάν όμως πάμε ακόμα σε υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης και να δούμε τέτοιου είδους οργανικά συστήματα που ήδη όμως έχουν αναπτύξει κάποια συστήματα, θα έλεγα, προστασίας, πιο σύνθετες μορφές, ίσως κυταρικές μορφές, αυτές έχουν μικρότερη πιθανότητα να διασπαστούν αυθόρμητα και έχουν ως εκ τούτου μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρηθούν. Ξέρουμε για παράδειγμα και στη Γη ότι στο εσωτερικό κάποιων βράχων και μάλιστα παλαιών χρονολογούνται σχεδόν 4 δισεκατομμύρια πριν, εάν κάνουμε το MES με ειδική μικροτόμο και το δούμε σε μικροσκόπιο, εμφανίζονται μορφές, οι επιστήμονες το λένε αυτά στρωματολίτες, είναι μια μορφή απολιθώματος, και έτσι μπόρεσαν κιόλας να δουν κύτταρα οργανωμένη ως εκ τούτου ζωντανή ύλη πολύ παλιά. Σαν να λέμε το λαχείο που αγοράζει ο Βέντερ με την πρότασή του ποντάρει στο εξής, ότι μπορεί το πιο ανώτερο να έχει ήδη κάποιο σύστημα προστασίας, άρα να έχει διατηρηθεί και να μην μπορέσουμε ποτέ να βρούμε οργανικές απλές ουσίες. Να πάμε δηλαδή σε κάτι πιο ανεκκλημένο. Ακριβώς, δηλαδή ξεκινάει ανάποδα. Δεν πηγαίνει να βρω την απλή χημική ουσία, έστω ίχνη μεθανίου, αλλά μήπως κάποτε είχε λίγο παραπάνω, μήπως είχαμε και αμμονία, μήπως... Δηλαδή σιγά σιγά. Αντί να πάει έτσι όμως, ξεκινάει από πάνω. Προς τα κάτω, ενδεχομένως. Το πού θα πάει προς τα κάτω δεν ξέρω, αλλά... Κατάλαβα το σκεπτικό σας πάντως. Δεν μπορώ να απορρίψω μια τέτοια λογική. Και βέβαια δεν έχει σκοπό και ούτε πρότεινε, αν τα διάβασα καλά αυτά που διάβασα, δεν πρότεινε να μεταφερθεί στη Γη κανένα δείγμα. Πρότεινε και ξέρει ότι σήμερα με την πρόοδο αυτό το οποίο με σχολείο μπορούμε με μικρά σε μέγεθος μηχανήματα να κάνουμε προσδιορισμό της αλληλουχίας DNA. Άρα όπως και στο Curiosity κατάφεραν το μηχάνημα που έχουν για ακτίνες χ να κάνει φαίνεται, ενώ το κανονικό του μέγεθος είναι ξέρω εγώ όσο αυτό το τραπέζι, κατάφεραν να το κάνουν τόσο δά μικρό. Μήπως λοιπόν μπορεί να γίνει μια τέτοια σμίκριση ενός sequinator και να μπορεί να πάρει δείγμα και να, δεν ξέρω, να κάνει μια εκχύληση κάτι, τι αν έχει DNA, όπως βγάζουν πια αρχαίο DNA κτλ. Και να δει, παίρνει κάποια αλληλουχία. Μετά βέβαια το ερώτημα θα είναι, αν πάρει την αλληλουχία, έχει κάποιο
μήνυμα αυτή η αλληλουχία. Θέλω να πω αυτό το μοτίβο, γιατί ξέρετε τα νουκλεοειδικές βάσεις είναι μόνο 4, είναι πολύ λίγες. Αλλά η διαδοχή που έχουν μπορεί κάτι να λέει. Έχει από εκεί και πέρα βέβαια θα αρχίσει μια καινούρια άλλη σελίδα, φαντάζομαι, στον κόσμο. Μια άλλη εποχή. Κύριε Πρέκα, θέλω την άποψή σας στο ερώτημα αυτό. Στο βαθμό βεβαίως που μπορείτε να απαντήσετε, γιατί εσείς... Σε αυτό το συγκεκριμένο στο συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο αφορά στην μάλλον στην ανασύσταση, πρώτα μάλλον εντοπισμό, μετά τηλεμεταφορά και έπειτα ανασύσταση του DNA. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω ότι δεν το έχουν βρει ακόμα. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι απαγορευτικό, όπως τόσα πειράματα έχουν πάει και κάνουν διάφορα πράγματα, όπως είπε και ο κ. Ρουδάκης, κάποιο πείραμα να πάει εκεί, να στηθεί, να κάνει κάποια ανάλυση. Όπως αυτά που λέγαμε του Viking που πήγαν και κάναν 3 βιολογικά πειράματα εκείνα τα χρόνια, φαντάζομαι κάτι ανάλογο, να πάρει δείγμα, να εξετάσει, ίσως να κάνει, αν καταλαβαίνω καλά, κάποια πράγματα, και μετά, όπως και τώρα οι πληροφορίες έρχονται μέσω τροχιακών δορυφόρων, νομίζω είναι το Mars Odyssey και το Mars Global Surveyor που παίρνουν τα σήματα και τα στέλνουν στη Γη, έτσι δεν είναι, το MRO, ναι, που τα στέλνουν στη Γη. Οπότε με κάποιο τρόπο να μπορούν να παρακολουθήσουν, να κάνουν κάποιο τα πειράματά τους και να δούνε. Το θέμα είναι τι θα επιλέξουν να εξετάσουν, και βεβαίως δεν είμαι αρμοδία επί των βιολογικών πειραμάτων να καταλάβω πώς θα κάνουν το σχετικό. Δεν απαγορεύεται πάντως να βάζει στόχο κανείς να στείλει ένα τέτοιο πείραμα, το οποίο να κοιτάξει κάποια πράγματα επί τόπου. Τώρα, θέλω να πάω λιγάκι σε κάποια σχόλια και κάποια ερωτήματα των προσκεκλημένων. Καταρχήν να σχολιάσουμε αυτό το οποίο λέει ο κ. Σπυρίδης, είναι καθηγητής μουσικής του σπουδών, μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου. Λέει, σε ό,τι αναφέραμε τα σύμπαντα και πιθανότατα άλλους κόσμους, υπάρχει ο προσοκρατικός φιλόσοφος Πρότων, ο οποίος μιλούσε για 180 κόσμους. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αν θέλετε, σε μετέπειτα στάδιο. Το ερώτημα το οποίο θέτει ο κύριος Ρίζος Θεόφιλος από το παλιό Φάληρο είναι πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της κοσμικής ακτινοβολίας και πώς μπορούμε να επιβιώσουμε. Στον Άρη. Στον Άρη. Και στον Άρη, αλλά αν θέλετε να το δούμε και πιο κοντά σε εμάς. Όπου θέλετε. Το θέμα είναι πού θα το εστιάσετε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα από εδώ που είναι πιο άμεσο και να δούμε το επόμενο στάδιο, το οποίο βεβαίως είναι και ο Άρης. Δίνετε το λόγο σε μένα. Παρακαλώ, βεβαίως. Είστε αρμόδιοι για τον ήλιο, ούτως ή άλλως. Εντός πάντων, η κοσμική ακτινοβολία έχει και γαλαξιακή συνιστόσα, έχει και ηλιακή συνιστόσα, δεν είναι ήλιος-ήλιος. Έτσι έχει και αυτά. Διευρυμένο. Είναι διάφορα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όταν λέει κοσμική ακτινοβολία, εννοεί και τα υπόλοιπα πράγματα, όπως τον ηλιακό άνεμο που προαναφέρθηκε κλπ. Όλο αυτό, τέλος πάντων, το τι υπάρχει στο διαπλανητικό μας χώρο και μας επηρεάζει εμάς ως γη. Λοιπόν, η γη έχει μία προστατευτική ασπίδα, τη μαγνητόσφαιρά της, που μας προφυλάσσει από αυτά τα κακά εντός εισαγωγικών πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κάτω από κάποιες συνθήκες που υπάρχει ένα είδος εισρωής ενέργειας και ύλης από εκεί πέρα, και έχουμε αυτά που ονομάζουμε γεωμαγνητικές καταιγίδες. Πάμε τώρα σε άλλο τελείως θέμα, βέβαια, αφού επειδή είπατε για τη Γη. Εντάξει, αλλάζουμε τελείως. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, λίγο... οπότε εκεί πέρα μας θίγει λίγο στην τεχνολογία, μας κάνει κάποια πράγματα. Όμως, επειδή είμαστε, ας μείνουμε με το ότι υπάρχει θωράκιση της μαγνητόσφαιρας της Γης και επομένως είμαστε εδώ και συζητάμε σήμερα. Στον Άρη, γιατί μιας και μιλάμε για τον Άρη, δεν υπάρχει η μαγνητόσφαιρα έτσι όπως την έχουμε εδώ στη Γη. Είναι δηλαδή οποιοσδήποτε ένας οργανισμός είναι εκτεθειμένος. Είναι εκτεθειμένος. Καταρχάς η UV ακτινοβολία πέφτει απάνω στα πάντα. Η κοσμική δεν έχει μαγνητόσφαιρα ο Άρης όπως έχει η Γη. Απλώς έχει στο ένα από τα δύο ημισφαίρια του έχουν βρεθεί, θα μου επιτρέψετε τη φράση, μαγνητικά μπαλώματα. Δηλαδή μαγνητισμένα πετρώματα σε διάφορα μέρη που δημιουργούν, όχι όμως δίπολα μαγνητικά, όχι τέτοιο πράγμα που έχουμε εδώ στη Γη. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει οπωσδήποτε. Είπατε τώρα, όμως, ότι μπορούμε να μιλάμε για γεωπλασία του Άρη. Άρα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα... Αυτά είναι θέματα... Κοιτάξτε, ανατρέπει το καθεστώς. Το ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει μία τόσο αραιή ατμόσφαιρα, ένα από τα σενάρια
που λένε γιατί αραίωσε, διότι να πάμε στο εξής. Όταν λένε γεωλογικά βλέπουν ότι είχε νερό πολύ υγρό επί της επιφανίας, τότε δεν είχε 6 μιλιμπάρ πίεση για να διατηρήσεις υγρό νερό στην επιφάνεια. Είχες πιο πυκνή ατμόσφαιρα. Άρα κάτι συνέβη και την έχασες αυτή την ατμόσφαιρα σε μια πάροδο κάποιων εκατομμυρίων ετών, δεν ξέρω πόσο. Τι συνέβη. Ένα από τα σενάρια που λένε είναι ότι ακριβώς επειδή δεν έχει μαγνητικό πεδίο, άρα σαρώθηκε, ας το πούμε, να μην μπω σε λεπτομέρειες, η ατμόσφαιρα του Άρη από τον ηλιακό άνεμο, από αυτά όλα που συζητάμε τώρα. Και την έχασε σιγά σιγά αυτή την ατμόσφαιρά του. Ο Άρης. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα οπωσδήποτε για τα σενάρια γεωπλασίας. Και το θέμα αυτό θα το αντιμετωπίσει το 2013. Δεν ξέρω, κύριος Κρυμιτζής, θα μας πει, θα φύγει τελικά το Μάβεν. Για αυτή τη δουλειά θα πάει. Το 14. Το κάναν 14 τώρα. Τι σκοπό έχει αυτό, κύριε Κρυμιτζή, πείτε μας λιγάκι. Αυτό είναι για να κοιτάξει την ατμόσφαιρα. Αλλά θέλω να προσθέσω αυτά που είπε η κυρία Πρέκα για την ερώτηση του ακροατή σας. Ότι υπάρχουν δύο άλυτα προβλήματα για μια ανθρώπινη αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα στον Άρη. Το πρώτο είναι το γενικώς αναγνωρισμένο, που είναι η έλλειψη της βαρύτητος. Και υπάρχουν διάφορα σενάρια πώς θα μπορέσουν να αντιδράσουν, ας πούμε, αυτό και να κάνουν τεχνικά μέτρα για το να αντιμετωπίσουν. Αυτό που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν είναι ακριβώς αυτό που ρώτησε ο ακροατής, ότι οι κοσμικές ακτίνες υπάρχουν και θα υπάρχουν και πάντοτε, και ότι κανένας ακόμη δεν έχει βρει τρόπο να ελαττώσει τη δυνατότητα βιολογικής επιρροής στο ανθρώπινο πλήρωμα. Και όπως, άρα είναι καταδικασμένος όποιος επιχείρησε να πάει εκεί. Ναι. Και αν δεν συμβεί απολύτως τίποτα, δηλαδή εάν δεν υπάρξει μια ηλιακή έκρηξη, οπωσδήποτε θα πάρουν τέτοια δόση που θα σε ένα ταξίδι 1000 ημερών, γιατί είναι, ξέρω εγώ, οι μήνες που είπε και ο κύριος Σιμόπουλος, για να πας, να επιστρέψεις και να μείνεις, να κάνεις τα πειράματα στην επιφάνεια κτλ. Το ποσοστό της ραδιενέργειας, της ακτινοβολίας ένεκα των κοσμικών ακτίνων είναι αρκετό για να δημιουργήσει πάρα πολλούς καρκίνους και καταράκτες κτλ. Αυτά δεν τα έχει αντιμετωπίσει κανένας. Ελπίζουν οι θειασότητες του ταξιδιού ότι θα βρεθεί κάποιο χαπάκι, το οποίο θα παίρνει κανείς και θα αντιδράει και θα επιβιορθώνει το DNA και επομένως δεν θα υπάρξουν. Εσείς τι πιστεύετε με την στιγμή επιστημονική σας άποψη? Εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία εθελουσίως δεν αντιμετωπίζεται από τους θειασότητες των ανθρωπίνων πληρωμάτων. Δεν το λέω επινδρομένων επιστολών. Δεν το βλέπετε τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το βλέπω για το άμεσο μέλλον, εκτός εάν λυθεί αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχει και το εξής, και μου το έχουν πει ορισμένοι φίλοι αστροναύτες, ότι εγώ δεν θέλω να γυρίσω, θέλω να είμαι ο πρώτος που να πάω εκεί πέρα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα γυρίσω. Υπάρχουν και τέτοιου είδους παντεοδοξίες. Ναι, καλά, ξέρετε, όλοι οι πιλότοι που δοκιμάζουν τα αεροπλάνα κτλ. Εγώ συναντήσει και τον Τζακ Γιέγκερ που έκανε το πρώτο υπερηχητικό πλήρωμα αεροπλάνο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν αψηφούν το θάνατο και δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο να επιτύχουν κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί ποτέ. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά κάποιοι άνθρωποι θέλουν να μείνουν απλά στην ιστορία, άσχετα αν τους κοστίσει τη ζωή τους ή όχι. Για τους τηλεθεατές που παρακολουθείτε από το σπίτι την εκπομπή αυτή, να πούμε ότι έχετε περίπου ακόμη 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί η κλήρωση, ώστε να προχωρήσουμε βεβαίως, μάλλον τα τηλεφωνήματά σας να δεχτούμε, ώστε να προχωρήσουμε στην κλήρωση για τις 10 διπλές προσκλήσεις προσφορά του Ευγενιδίου Πλανηταρίου για την παράσταση Ο Ουρανός των Αρχαίων. Σωστά, κύριε Σιμόπουλε. Σωστά. Λοιπόν, ένα ακόμη ερώτημα και νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο από τον κύριο Αγκόπ από την Αθήνα. Λέει, κύριε Σιμόπουλε, για εσάς, πώς ξεκίνησε η γη να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της και γύρω από τον ήλιο? Νομίζω ότι είναι και ένα μεγάλο θέμα που δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί σε λίγο χρόνο. Πάρα πολύ εύκολα. Η θεώρηση που έχουμε σήμερα για την δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος είναι μια θεώρηση
η οποία είναι μερικών εκατοντάδων ετών, ηλικία σε μερικών εκατοντάδων ετών. Λεπτομέρειες φυσικά έχουν αναπτυχθεί ακόμη και πρόσφατα. Μάλιστα ένας νεαρός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, του οποίου μάλιστα και το όνομα μαζί με του κυρίου Κρυμιζή κοσμεί έναν από τους αστεροειδείς. Με μία ομάδα ερευνητών προσέφερε ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τα πρώτα στάδια της δημιουργίας και της εξέλιξης του ηλιακού μας συστήματος. Με άλλα λόγια, στην αρχική εκείνη περίοδο, κάτι σαν αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες, στην αρχική εκείνη περίοδο αυτή η προσπάθεια των αερίων και της σκόνης που υπήρχαν στο αρχικό νεφέλωμα πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια σιγά σιγά δημιούργησε μικρότερα κομμάτια, μικρότερα τμήματα τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Mm-hmm. Έχει αποδειχθεί αυτή με παρατηρήσεις που έκαναν αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό και σιγά σιγά συντελέστηκε η δημιουργία μεγαλύτερων αντικειμένων. Αν θέλετε πρωτοπλανητών. Το ένα έφερε το άλλο. Ακριβώς. Μια ηλουχία κινήσεων. Υπήρχαν 20 περίπου τέτοια αντικείμενα, υπολογίζουν σήμερα, τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους, μεταφέρθηκαν κατά κάποιον τρόπο και σε διαφορετικές τροχές. Αποτέλεσμα είναι η περιφορά αυτή γύρω από τον ήλιο που είναι και το μεγαλύτερο αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος και φυσικά και η περιστροφή γύρω από τον άξονά τους. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και ορισμένοι πλανήτες οι οποίοι έχουν διαφορετική κίνηση, διαφορετική περιστροφή και φυσικά και διαφορετικό επίπεδο, όχι περιφοράς, αλλά για παράδειγμα ο ουρανός βρίσκεται κυριολεκτικά ξαπλωμένος στο επίπεδο της περιφοράς του. Ενώ ο δικός μας πλανήτης είναι όρθιος κατά κάποιον τρόπο ο άξονας του, στην περίπτωση του ουρανού έχουμε έναν ξαπλωμένο πλανήτη. Αλλά όλα αυτά βασίζονται μάλλον στις συγκρούσεις που υπήρξαν τα πρώτα εκείνα στάδια της εξελικτικής πορείας του ηλιακού συστήματος. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να σας πληροφορήσω ότι σταματάμε εδώ να λαμβάνουμε τηλεφωνήματα από εσάς σε ό,τι αφορά την κλήρωση. Θα παρακαλέσω να έχω σε λίγο τα ονόματα των υποψηφίων νικητών και να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Λίγα συντόμως, κύριε Κρυμιζή, οι αποστολές τις οποίες έχετε είτε ηγηθεί μέσα από τα προγράμματα, είτε έχετε συνεισφέρει, έχουν δώσει πάρα πολύ τροφή και πάρα πολύ, αν θέλετε, έργο για να το εκμεταλλευτεί η ανθρωπότητα στο σύνολό της. Ποιο είναι το αμέσως επόμενο βήμα, είτε αυτό αφορά αποστολές στον Άρη, είτε κάποια άλλη αποστολή σε έναν άλλο πλανήτη. Εργαζόμαστε τώρα για ένα διαστημόπλιο το οποίο θα εκτοξευθεί προς την κατεύθυνση του ήλιου το 2018. Του ήλιου. Μάλιστα. Όχι πλανήτη, αλλά του ήλιου. Εκεί πέρα έχουμε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Ναι, βέβαια. Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας σε πλήρη ενέργεια, σε πλήρη γρήγορση. Τόσο κοντά θα είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του ήλιου, θα περιστραφεί γύρω από τον ήλιο σε τροχιά δηλαδή θα σε τροχιά και αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο τεχνολογικό εγχείρημα διότι η ένταση της ηλιακής του ηλιακού φωτός και θερμότητας είναι περίπου 1600 φορές περισσότερη από ό,τι είναι στη Γη. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου το τεχνολογικό εγχείρημα έχει τρομερή σημασία
Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Πότε είπατε ότι θα γίνει αυτό? Αυτό θα, η εκτόξευση θα γίνει το 2018 και αρχίσαμε μόλις τη δεύτερη φάση του σχεδιασμού του διαστημοποίησης του εργαστήριό μας, τον Johns Hopkins. Καλή επιτυχία. Να είμαστε καλά μέχρι το 2018. Έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά βεβαίως. Κυρία Πρέκα, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θέλω μία τοποθέτηση για αυτή την αναζήτηση που κάνουμε, είτε για κάποιους ακούγεται ρομαντική, είτε για κάποιους ακούγεται στιγμή επιστημονική γνώση. Μιλώντας για τον Άρη, να εστιάσω ή γενικά? Όπως επιθυμείτε. Μια αφορμή, αν θέλετε, τον Άρη. Ναι. Κοιτάξτε, ίσως να πω γενικότερα, τι ψάχνουμε στο ηλιακό σύστημα και ας αφήσουμε τώρα τα λογοτεχνικά. Ψάχνουμε πραγματικά τις περιοχές που πιθανολογούμε ή λέμε μήπως εκεί να υπάρχει μια κάποια μορφή, πρώτη μορφή ζωής. Και αυτές οι περιοχές για το ηλιακό μας σύστημα θα ήθελα να τις ονοματίσω για να ξέρουμε ότι εκεί κατευθυνόμεθα, πέραν του Άρη, είναι στο Δία, ο δορυφόρος Ευρώπη, είναι στον Κρόνο ο Τιτάνας, είναι ο Εγκέλαδος, με περιοχές δηλαδή που έχουν αυτές τις ευαισθησίες που μπορεί να μας οδηγήσουν στο να βρούμε κάτι που να έχει σχέση, να μην πω είναι, έχει σχέση με αυτό που λέμε βιολογία, αστροβιολογία. Μάλιστα. Επομένως πιστεύω ότι δεν είναι θέματα ούτε ρομαντισμών, ούτε αυτό. Είναι ψάχνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και πραγματικά ακολουθούμε το δρόμο του νερού, όπως είπε και ο κύριος. Το νερό δείχνει το δρόμο και τη ζωή. Λοιπόν, ναι. Κύριε Ροδάκη, από εσάς θέλω κάτι διαφορετικό. Θέλω να μου πείτε τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 55. Είναι για τους φίλους οι οποίοι κάλεσαν όσους τουλάχιστον μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε εδώ πέρα στον χρόνο που απέμεινε. Πείτε μου. 1-8-18. 1-8-18. Κύριε Σιμόπουλε, το ίδιο και εσείς παρακαλώ, άλλα τρία νούμερα. Αρχίσουμε από το τέλος. 55-45-35. 55-45 και 35. Ναι, ναι. Και έχουμε ακόμη άλλα τέσσερα. Δύο εσείς κύριε Γκρινιζή και δύο η κυρία Πρέκα. 27 και 47. Το 27 και το 47. Κυρία Πρέκα. 12 και 16 αν δεν τα πάμε. Το 12 και το 16. Λοιπόν, γρήγορα το διαβάζω. Είναι η κυρία Βούρβουλη Κατερίνα από Φιλοπάπου. Η κυρία Σοφία Πριαγγέλου από Νέα Φιλαδέλφια. Ο κύριος Δανίλ Αδάμ από Ελευσίνα. Η κυρία Καλαφάτη Ιπατία από Πετρούπολη. Η κυρία Κολιούλη Ειρήνη από Αγίους Αναργύρους. Η κυρία Ζωή Τζελέπη από Παπάγου. Ο κύριος Ηλίας Κατσαούνης, αν δεν κάνω λάθος, από την Καλλιθέα. Η κυρία Ελένη Καρακοσταντίνου, ο κύριος Σίδερης Γιώργος από το Γέρακα και ο κύριος Βαγγέλης Καρομέρος από τα Μέγαρα. Όσοι λοιπόν ακούσατε τα τηλέφωνα αυτά και τα ονόματά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας την Τρίτη, και λέω Τρίτη γιατί τη Δευτέρα έχουμε μια απεργία όλα τα μέσα ενημέρωσης για τα μέτρα τα οποία θα έρθουν στη Βουλή προκειμένου να τα ψηφίσουν και να εντάξουν τους οργανισμούς αυτούς μέσα στα άσχημα μέτρα του μνημονίου. Κλείνοντας την εκπομπή αυτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά ιδιαίτερη και τιμή που ήσασταν εδώ πέρα και συζητήσαμε για το θέμα αυτό. Και ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας. Καλή επιτυχία λοιπόν, κύριε Κρυμιζή, κυρία Πρέκα, κύριε Ροδάκη. Κύριε Σιμόπουλε, καλή επιτυχία στην πολύ όμορφη παράσταση Ο Ουρανός των Αρχαίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ και μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε κοντά γιατί θα παρακολουθούμε από κοντά πλέον τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών με ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ προσκεκλημένων αλλά και πολλές ανταποκρίσεις από την Ευρώπη και την Αμερική. Καλό βράδυ.